Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπτεβάνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM και πολύ καλά κάνετε. Της Κακομοίρας θα γίνει από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στην υποστήριξη από το production, την κυρία Ιωάννα Ματζουκίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας, τότε τηλεφωνείτε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι σας και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη κάνουν όλα τα υπόλοιπα, δίνοντας την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό, γρήγορα, αξιόπιστα, μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς, με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Αν θες καφέ, πίτα, μπουγάτσα, πλέον είναι μόδα, είναι καθιερωμένο, δεν πας αλλού, πας τα καντίνα pit stop. Αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο, αν θες καφέ με δώρο το νερό και όχι ότι καφέ να είναι, λοιπόν, αν θέλετε 5 καφέδες και έκτος δώρο, τότε θα τα βρείτε σε 3 σημεία στην πόλη μας, Πόντου 56 Λαχαναγορά, Οδός Λακαδάς στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης και Παλαιού Σταθμού 36 Δυτική, ίσως μετά τα δικαστήρια,
και για να μην μπερδεύεσαι, καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι. Με τον περισσότερο κόσμο να ασχολείται με την αποτυχία της εθνικής ομάδας χθες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται στο Μουντομπάσκετ, το οποίο γίνεται στην Κίνα, εκεί όπου πραγματικά προσπαθήσαμε και καταφέραμε να χάσουμε, και με την ευσκιά της Παροδήμος να είναι και πάλι μαζί μας η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φροντίζει να είναι κοντά σας πάντα με μοναδικές προσφορές. Με Skoda, με Kia, με Hyundai, με όλα τα μοντέλα, όλα τα μοντέλα, μόνο για αυτή την εβδομάδα, με μείον 500 ευρώ από την τιμή τιμού καταλόγου. Λοιπόν, ευκαιρία για 500 ευρώ έκπτωση για εσάς οι οποίοι είχατε στις καρδιά να αγοράσετε αυτοκίνητο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνετε μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο του ονείρου σας με μια ακόμη μοναδική προσφορά. Με όλο τον κόσμο να κράζει τον Σκουρτόπουλο, τον ομοσπονδιακό προπονητή, με πολλές απορίες για το τι έγινε χθες, με δύο ομάδες να έχουν τάσει αυτοκτονία. Η μία ήταν η Τουρκία, η οποία τα κατάφερε, κατάφερε να χάσει από την Αμερική, χάνοντας 4 βολές στα τελευταία 9 δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να χάσει με ένα από το, μάλιστα δέχτηκε και ευνηδιασμό. Απίστευτο κι όμως τουρκικό. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για τους Τούρκους να κάνουν την υπέρβαση, να κερδίσουν και αυτοί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάτι βέβαια το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το επίτευγμα της εθνικής μας ομάδας Σαϊτάμα το 2006, καθώς τότε μιλήσαμε για την Dream Team. Τώρα αυτοί οι Αμερικανοί, οι οποίοι πηγαίνουν και εκπροσωπούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και την αξία δεν έχουν και την ικανότητα δεν έχουν εκείνων των αθλητών, καλαθοσφαιριστών, των τεράστιων σούπερ αστέρων του NBA. Αντίθετα, η άλλη ομάδα, η οποία είχε τάσει αυτοκυρίας, η ομάδα της Βραζιλίας, βρήκε τον τρόπο και κέρδισε. Παρότι έκανε ό,τι μπορούσε για να αυτοκτονήσει, βρήκε μια άθλια ελληνική ομάδα, η οποία κατάφερε να πετάξει, να σκορπίσει στους 5 ανέμους μια διαφορά 17 πόντων. Μια ομάδα η οποία ήταν πάντα η επίσημη αγαπημένη, μια ομάδα η οποία είχε συνέπεια από το 1987 σε όλα ραντεβού με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, μια ομάδα η οποία πολλές φορές έφτασε στην πηγή και ενώ δεν ήπιε, και άλλες τόσες ήπιε, καθώς έχουμε κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο, φτάσαμε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου, έχουμε φτάσει στους 4, είμαστε μια παγκόσμια δύναμη στο μπάσκετ, και όμως χθες από έναν 37χρονο που δεν θέλω ούτε να τον βλέπω, αυτό το Βαρεχάο, Βαρεζάο όπως τον αποκαλούν οι sportcasters της δημόσιας ελληνικής τηλεόρασης, μόνο και μόνο για εκείνο που είχε κάνει στο Ζήση τον τρομερό τραυματισμό, ο άλλοτε ηγέτης και αρχηγός της εθνικής μας ομάδας είχε τραυματιστεί πάρα πολύ άσχημα από μια ασύλληπτη ενέργεια του παίκτη, ο οποίος τες δεν έκανε κάτι κακό, έκανε το χρέος του για την ομάδα του, καθώς με τους πόντους οποίους πέτυχε, με τους 22 πόντους οποίους πέτυχε ο Βαρεχάο, κατάφερε και κέρδισε η Βραζιλία την Ελλάδα με ένα πόντο διαφορά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και η σκέψη ότι μπορεί να μην είναι καλά τα πράγματα. Δηλαδή τώρα παίζουμε την πρόκριση στο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Αν δεν κερδίσουμε, είμαστε εκτός. Το να είναι η Ελλάδα στα μετάλλια, στο βάθρο, μου λέγανε φίλοι, γιατί με το στίχημα στο μπάσκετ δεν ασχολούμαι, έδινε 2 φράγκα. Δηλαδή, ακόμη και οι bookmakers το θεωρούσαν κάτι πάρα πολύ εφικτό. Δυστυχώς με αυτά τα οποία είδα χθες και με πολλά πράγματα τα οποία αξίζει να σχολιάσουμε, πολύ φοβάμαι ότι
Κάτι τέτοιο, αν τελικά έρθει, θα έρθει μέσα από πάρα πολύ κόπο και θα πρέπει να κάνουμε μια μίνι έως μεγάλη υπέρβαση. Τι? Πρώτον, θα πρέπει να κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία, το οποίο είναι εφικτό, αλλά να δούμε πόσο ρόλο παίζει το άγχος. Και το δεύτερο είναι ότι μετά θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν καλή ομάδα, και οπωσδήποτε τους Αμερικανούς, για να μπορούμε να περάσουμε και να φτάσουμε ψηλά. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε, μπορούμε. Αν με ρωτάτε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε, φυσικά και μπορούμε. Όταν όμως έχεις ένα προπονητή ο οποίος κάνει προπονητικά εγκλήματα τακτικής και λέει ο ίδιος ότι άλλα σχεδιάσαμε και άλλα κάναμε, τότε με συγχωρείτε κύριε Σκουρτόπουλε, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Γίναν πολλά λάθη από την Ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ στο παρελθόν με προπονητές οι οποίοι δεν θα βρει ποτέ να είναι στον πάγκο της Εθνικής, αλλά δόξα τω Θεώ η εθνική μας ομάδα μπάσκετ πάντα ήταν καλή και πάντα έχουμε και μια πολύ καλή σχολή Ελλήνων προπονητών, με πολλούς να πετυχαίνουν τρομερά πράγματα και με τις ομάδες τις οποίες υπηρετούν. Πριν πάμε να πούμε περισσότερα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πραγματικά ο πλέον ειδικός, ένα τοτέμ του μπάσκετ όπως τον αποκαλώ, ένας φίλος ο οποίος όλοι οι συνάδελφοι το γνωρίζουν, όλοι όσοι είναι στο χώρο του μπάσκετ δεν γίνεται να μην το γνωρίζουν, απίστευτος στην παρέα, ασύλληπτος στο χώρο του αθλητισμού, μοναδικός στο ρεπερτόριο του, δεν τολμάει, δεν φοβάται ποτέ να πει τη γνώμη του. Θα τον καταλάβετε με το που θα βγει στον αέρα. Αρκεί πρώτα να σας πω ότι αν σκέφτεστε να βάψετε, γιατί ακόμα έχει πολύ ζέστη και είναι τώρα η εποχή, τότε το καλύτερο ακριλικό είναι το Acrylant Vitex. Το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το ακριλικό χρώμα Acrylant Vitex προστατεύει τους τοίχους σας και επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν, ενώ οι high definition αποχρώσεις τους εξασφαλίζουν μακροχρόνιο αποτέλεσμα και μέγιστη αντοχή ακόμη και σε έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματα Κοσμάογλου: δυτικά Ιθάξης 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππα 74 και ανατολικά Εθνικής 482 στο Φίνικα, με τηλέφωνο το 2310-480-606. Δεν τον έχουμε ακόμα στην τηλεφωνική γραμμή, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα πιστεύω, για να πει περισσότερα. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε χθες είναι έγκλημα. Τι έγινε με τον Ελιόπουλο θα τα πούμε μετά, φίλε, για ό,τι έγινε με τον Ελιόπουλο, αν και πιστεύω ότι ήδη έχουν υποθεί αρκετά από τους συναδέλφους για την περίπτωση του νεαρού ο οποίος αποκτήθηκε από την Ξάνθη και δήλωσε ότι σταματάει το ποδόσφαιρο. Το γιατί και το πώς το γνωρίζει ο ίδιος. Την καλησπέρα μου στον Κώστα τον ταξιδιάρη, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του για την εκπομπή. Σήμερα θέλω να ταξιδέψω στο Γιβαλτάρ για 3 δευτερόλεπτα μέσω Βαρκελόνης, Ταραγώνα, Βαλένθια, Βιγιαρεάλ, Αλμερία, Μάλαγα και Καστελιόν, Ντελαπλάτα, όπως ονομάζεται, και μου λέει ο Κώστας, ο Κρεμίδας ή Κρομίδας, όπως τον αναγράψανε στην ταυτότητα την εποχή εκείνη όπου έβγαλε την ταυτότητά του και γινόταν πολλά λαθάκια και αυτά τα λαθάκια μένουνε και όταν μένουνε συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, απαγορεύεται να κερδίζεις 17 πόντους και τελικά να χάνεις. Να χάνεις αυτή τη διαφορά με έναν τρόπο ο οποίος έμοιαζε πιο αστείος από ποτέ. Να μην παίρνει ούτε λεπτό συμμετοχή ο Μάτζαρης. Να ξεχνάς ότι έχεις έναν πολύ καλό αμυντικό στον πάγκο, όπως είναι ο Αντετοκούμπο. Να έχεις μόνιμα πεντάρι το Γιάννη Αντετοκούμπο, όπου η θέση του είναι άλλη, όπου χίλια δυο. Για όλα αυτά όμως και για πολλά περισσότερα θα μας μιλήσει πρώτον ένας πάρα πολύ καλός φίλος από τα παλιά, από τη δεκαετία του 80, ο οποίος στα του μπάσκετ είναι το τεμ και δεν είναι άλλος από τον Γεωργή τον Βουσβάρο. Γεωργή, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
Πώς και δεν είσαι στην Κίνα, δηλαδή αυτό είναι είδηση. Δεν μπορώ να πάω τώρα πια, τελείωσε, τους παράτησα την εθνική ομάδα, την έχω παρατήσει πολλά χρόνια. Γιατί? Γιατί μετά τα πέντε παγκόσμια δεν μ' αρέσει το σκηνικό, το στυλ της αυλής εκεί που υπάρχει, οπότε το παρέδωσα πάρα πολλά χρόνια έχω να πάω. Είδα πέντε παγκόσμια στην Αργεντινή, όπως θυμάσαι Γρηγόρη καλά, στην Ινδιανάπολη, στη Μαδρίτη, το Τορόντο, στην Αθήνα, αλλά η εθνική αυτή σε αυτό το στυλ που θέλουν αυτοί, η Ομοσπονδία Μπάσκετ δηλαδή, για μένα είναι πάρα πολύ λανθασμένη η κατάσταση, οπότε καλύτερα εδώ. Μάλιστα μιλάω ειλικρινά, επειδή στην Κίνα είναι δύσκολα τα πράγματα, εγώ προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ. Προχθές με είπαν ότι Γεωργή που είσαι, γιατί εγώ από το γραφείο τύπου, επειδή πάντοτε είμαι μαζί με τους δημοσιογράφους που είναι φίλοι μου, πάντοτε μετράω τις ώρες, ναι, και ξέρω τι ώρα κλείνουν, τι ώρα φεύγουν τα πούλμαν, τι ώρα έρχονται κλπ. Εκεί στην Κίνα ξεχαστήκανε προχθές, χάσαμε κιόλας, μιλούσανε με τον Άζα τον Πέτροβιτς και μετά για να βρούνε ταξί δεν υπάρχει εκεί, περνάει το ταξί, το σταματάς. Πρέπει να το πάρει Κινέζος το ταξί για να έρθει, καταλαβαίνετε, είχαν αυτό το εφράπελο οι φίλοι μου που τα είπαν αμέσως. Μαθαίνουμε και κάτι λοιπόν πάρα πολύ χρηστικό για το τι συμβαίνει με τους συναδέλφους οι οποίοι είναι εκεί. Ναι. Γεωργή, νομίζω ότι με μια κουβέντα είπες πολλά με αυτό το πανηγυράκι που γίνεται με την Ομοσπονδία Μπάσκετ. Ερώτηση. Ναι. Γιατί έτσι ξεκίνησα. Είναι δυνατόν, Γεωργή, ο Μάζαρης να μην έχει δικαίωμα σε αυτό το παιχνίδι της συμμετοχής ούτε για ένα λεπτό, ο Αντετοκούμπο μικρός να παίζει μόνο 4 λεπτά και να παίζει μόνιμα πεντάρι ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο? Κοίταξε να δεις. Μήπως βλέπω κάτι λάθος? Όχι, δεν είναι αν βλέπεις κάτι λάθος ή αν βλέπεις κάτι σωστό. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση, δεν ξέρω αν το είδατε, γιατί εγώ βλέπω τα πάντα. Και τώρα που σε είπα 2 και 20 έχω συνδέσει να δω το μεγάλο μάτι Ιταλία-Σερβία σπίτι μου. Να σε πω κάτι. Χθες την ώρα που κατέβαιναν και το έδειχναν οι τηλεοράσεις, το πούλμα της Εθνικής Ελλάδος για να πάει στο γήπεδο, ξέρεις ποιος κατέβηκε πρώτος από το πούλμα, το είδατε? Πες μου ο Βασιλακόπουλος, να τραθώ. Όχι, δεν ο Βασιλακόπουλος, δεν έχει πάει, δεν τον έχουν αφήσει οι γιατροί, είναι μεγάλο ταξίδι. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος εντάξει είναι και μεγάλος κλπ. Κλπ. Σεβασμός, αλλά κριτική την οποία δεν τη θέλουν αυτοί. Ο τρίτος ο πονητής των Bucks κατέβηκε μέσα από το πούλμαν, το καταλαβαίνετε αυτό πράγμα? Δηλαδή εμείς που είμαστε πολύ μικροί προπονητές, σε Νέστορες, σε Βάο, σε Μακεδονικούς, σε Λάρισες, στα μικρά του Άρη, ούτε τον Bobby Knight και τον Disney το συγχωρεμένο θα αφήναμε μέσα στο πούλμαν. Εμείς οι απλοί άνθρωποι. Άρα έχει γίνει παράδοση παραλαβή. Γι' αυτό ο Σκουρτόπουλος είπε κάτι. Εάν φύγω εγώ από την εθνική ομάδα και έρθει άλλος προπονητής, ο δρόμος θα είναι πολύ ρόδινος. Γιατί έχουμε αναπτύξει σχέση με το NBA. Είχαμε τη Μασέρ, τον Μπακ στη Λίν, είχαμε τον ένα, είχαμε τον άλλον. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα λέμε βέβαια, αλλά πρέπει να τα πούμε, αλλά δεν μιλάει κανένας γιατί όλοι είναι χαρούμενοι, το καταλαβαίνετε αυτό, αυτό πράγμα. Και εγώ τα λέω χρόνια στο γι' αυτό και σε πήρα, Γιώργο, γιατί εσύ δεν μας τα λόγια σου και τα λες όλα. Ναι, τι να πω δηλαδή, τι να πω, μ' αρέσει αυτό το σκηνικό, δεν μ' αρέσει, τι να κάνω δηλαδή. Είμαι πάρα πολύ Έλληνας, την έχω ακολουθήσει παντού, έχω δει αυτά τα παγκόσμια, έχω δει 12 πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα από παλιά. Αυτή τη στιγμή δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω στην εθνική ομάδα. Όχι ότι δεν είμαι Ελλάς, θα σπανα χθες την πρίζα πάνω από το κεφάλι μου. Φαινότανε το σκηνικό. Αλλά δυστυχώς όλοι είναι χαρούμενοι. Αυτό είναι το βασικό, Γρηγόρη. Μία ερώτηση, γιατί ο χρόνος πιέζει και θα πρέπει να συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, αν δεν καταχράζουμε το χρόνο σου. Καθόλου. Λοιπόν, το ότι ο Αντετοκούμπο παίζει στη θέση 5 και όχι στη φυσική του θέση. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει όπου θέλει. Και δεν κάνει αυτά τα drive τα οποία έκανε με τους Bucks στο NBA. Και ο χρόνος συμμετοχής που δεν παίζει συνέχεια. Υπάρχει ενδεχόμενο να είναι συμφωνία μεταξύ των Bucks και της εθνικής ομάδας? Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί να είναι. Ο Αντετοκούμπο χθες ήταν σε κατάσταση χάλια. Απαράδεκτη.
φαινότανε το σκηνικό και όλη η φιλοσοφία ήταν λάθος. Ύστερα ο άλλος ο Θανάσης όταν μπήκε μέσα χάσαμε τη διαφορά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και είχαμε μερικούς παίχτες που ήταν πάρα πολύ καλοί. Και αν θες την άποψή μου, ο καλύτερος παίχτης σε αυτό το παγκόσμιο της Ελλάδας είναι ο Πρίντεζης. Τι να κάνουμε. Τώρα αυτός είναι ο καλύτερος παίχτης μας. Σοβαρός, το παιδί παίζει έτσι πως παίζει κλπ. Έχουμε κενά πάρα πολλά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μπουρδουκλώθηκε ο Καλάθης. Δεν θα ήθελα ποτέ να παίξουμε με τους Αργεντίνους. Τους είδα βέβαια και δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Γιατί, γιατί ο Καμπάτσο με το Λαμπροβίτολα θολώνουμε το μυαλό του Καλάθη. Οπότε όταν το θολώνει στο μυαλό από τα μάτς Ρεάλ Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι καλά, στο Παναθηναϊκός Ρεάλ τον έριξε κεφαλιά ο Καλάθης στον Καμπάτσο. Μαζί το βλέπαμε. Μαζί το βλέπαμε το παιχνίδι, Γιώργη. Ναι, ναι, λοιπόν καταλαβαίνεις ότι στο γνωστό στέκι. Ποτέ να παίξουμε. Πέρασε σήμερα και το Πόρτο Ρίκο και δεν έχει περάσει ακόμα η Ελλάδα, το καταλαβαίνετε αυτό εδώ. Με αυτή την ομαδάρα. Άρα κάτι γίνεται, κάποιος στέει. Εγώ λέω όμως να μην κάνουμε καθόλου κριτική αυτή τη στιγμή. Παίζουν τα παιχνίδια. Ευτυχώς κερδίσανε οι Αμερικάνοι τους Τούρκους. Ευτυχώς. Γιατί αλλιώς είχαμε πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, το παγκόσμιο, επειδή είναι πολύ λαθασμένο αυτό με τη FIBA με 32 ομάδες σε μια αχανή χώρα, μεγάλα γήπεδα, δεν γεμίζουν τα γήπεδα με 20 εκατομμύρια οι πόλεις. Το ειστήριο, ξέρετε, είναι πάρα πολύ φτηνό. 1,5 δολάριο με 3 δολάρια. Δεν είναι τίποτα. Αλλά είναι και διαφορετικό το επίπεδο της Κίνας. Πάνε, φωνάζουνε, κάνουνε, δείχνουνε. Η Κίνα η ομάδα τους είναι χάλια. Μπορεί να βγει σήμερα. Σήμερα παίζει με τη Βενεζουέλα. Μήπως περάσει. Υπάρχουν όμως και καλοί προπονητές που εμείς τους υποτιμάμε. Ο προπονητής της Τουρκίας είναι πάρα πολύ καλός. Ο Άζα, ο Πέτροβιτς πάντοτε μας παίζει και μας ξέρει. Ο άλλος ο προπονητής που με έκανε πολύ μεγάλη κατάπληξη, τον οποίο ήξερα τον βοηθό του εγώ, γιατί είναι ένας γκουρού πια, στο Texas Tech, είναι ο Τέλορ της Πολωνίας. Δηλαδή βλέπουμε την Πολωνία να παίζει κάτι και, βλέπουμε να είναι ομάδα. Και έδειξε τεράστιες αρετές και πήρε το παιχνίδι με την Κίνα από τον πάγκο. Από τον πάγκο, Γιώργη. Με κόντρα διαιτησία. Γιώργη. Εμάς χθες κανένας δεν μίλησε, Γιώργη, ότι η διαιτησία ήταν υπέρ μας στο τέλος. 100-0 δύναμη. Γιώργη, επειδή ο χρόνος ο ραδιοφωνικός το γνωρίζεις χρόνια, έχουμε κάνει και κομπές παρέα πολλές. Θέλω να πάρεις μια μικρή ανάσα να πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Να κλείσω, θα με ξαναπάρετε. Θα σε ξαναπάρουμε αμέσως. Βεβαίως. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Γιώργο Βουσλάρο, ο οποίος αναλύει τα του παγκοσμίου και τα της σύσταση εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος, Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Mark Watch Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Ενώ αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Εκεί είναι ο Κλειδαράς για να δώσει λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε άμεσα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά. Λοιπόν, είμαστε με το τεμ του μπάσκετ τον Γεωργίου τον Βουσβάρο, ο οποίος μας αναλύει τα της χθεσινής ήττας της εθνικής μας ομάδας από την Βραζιλία και φυσικά το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι, Γιώργη, και θέλω ειλικρινά και τη γνώμη σου. Έκανε ένα σχόλιο το οποίο κατευθείαν έρχονται μηνύματα γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι μας περιμένουν στη γωνία. Λέω, έχουμε ένα τρομερό αμυντικό που λέγεται Θανάση Αντετοκούνμπο. Το ότι μπήκε μέσα σε ένα διάστημα το οποίο δεν ήταν καλό για την εθνική, τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να ξαναμπεί? Όχι, για το όνομα του Θεού. Όχι, γιατί κάποιοι πολύ εύκολα παρεξηγούν. Ένας αμυντικός, δηλαδή αν η αμυντική λειτουργία μιας ομάδας, ειδικά στο μπάσκετ, δεν είναι καλή. Ό,τι και να κάνει ένας παίκτης, μόνο επιθετικά μπορεί να κάνει διαφορετικά. Αμυντικά ποτέ. Όλη η ομάδα. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, διαβάζω πράγματα ασύλληπτα τώρα. Κοίταξε να δεις, Γρηγόρη, ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκοβιτς αφήσανε στην Ελλάδα 11 εκατομμύρια προπονητές, οπότε μην εκπλήσεσαι. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, Γιώργη, δεν είναι... Καλά, εντάξει. Ή να μην βάλει καθόλου δεν το ανέφερα, το Ραρετζάκι. Τι να σου πω τώρα, χθες έπαιξε με πολύ λίγους παίκτες. Εγώ δεν τα έχω όμως μόνο με τον πρώτο προπονητή, τα έχω και με τους άλλους εκεί. Όχι, τα έχω, δεν τα έχω με κανέναν, θα κάνουμε το ταμείο όταν τελειώσει το τουρνουά. Όχι, μιλάμε για αυτό το παιχνίδι, μιλάμε, το οποίο για αυτό το παιχνίδι δυσκολεύει μιλάμε, τα πράγματα.
ήταν ο Πέτροβιτς, επειδή έχει σωστούς άσους, δεν άλλαξε την τακτική του. Δηλαδή έχανε 17 πόντους και άφηνε τα σούτ. Έτσι μπορούσε να κάνεις μας στο μπάσκετ, δεν μπορεί να τα κλείσεις όλα. Δεν γίνεται. Στο ποδόσφαιρο μπορεί η Εθνική Βραζιλία να χάσει από τον Εθνικό Πειλέας. Αυτό είναι γνωστό. Στο μπάσκετ κάτι ρισκάρεις. Ο Πέτροβιτς αυτό το πλάνο που είχε το έκανε. Είπε ότι θα μαρκάρει με κοντό παίχτη τον Γκαρσία στην προκειμένη περίπτωση τον Αντετοκούμπο, το έκανε. Αλλά το βασικότερο πράγμα ήταν τα ψηλά κορμιά της ελληνικής ομάδας δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν καθόλου. Ούτε ο Μπορούσης ούτε ο Παπαγιάννης χθες. Ο Βαρεχάο μας έκανε πλάκα. Δηλαδή, είναι δυνατόν ένας παίχτης 37 χρονών. Και η κίνηση που έκανε στο τελευταίο καλάθι που πήγε στο 79 μαζί με τον Μπαρμπόσα ήταν κίνηση όχι σεμιναρίου απλώς. Πρέπει έτσι να ξεκινάμε τις ειδικές καταστάσεις εμείς οι προπονητές. Όταν ήμουνα στο σύνδεσμο προπονητών ζήτησα μια φορά να έρθει ο Μουρίνιο. Εκείνη την εποχή μου λέγανε ότι ο Μουρίνιο είναι ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο. Και όταν με ρώτησαν γιατί είπα εγώ ξέρω λίγο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω ποδόσφαιρο, λέω για να μας μιλήσει για ομάδα. Γιατί κάποια στιγμή και το μπάσκετ θα έχει πάρα πολλές βεντέτες, πολλές φίρμες. Και πρέπει κάποια στιγμή και το μπάσκετ να πάρει κάτι από το ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Δηλαδή, γιατί το ποδόσφαιρο πήρε πολλά από το μπάσκετ. Συνέχεια. Δεν έγινε ποτέ αυτό γιατί ο Μουρίνιο έφυγε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ο Ιωαννίδης ο Γιάννης τότε υπουργός. Έφυγε, πήγε στην Τζέλσι. Μετά τη Ρεάλ που είναι και μπασκετική δεν μπορούσαμε να τον βρούμε, καταλαβαίνεις. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι φίρμες, αυτές οι βεντέτες, πώς θα τις γυρίσουμε. Και ο προπονητή και θα τις εκμεταλλευτούμε. Και ο προπονητής της Ρεάλ Λάσο είπε ότι εγώ πήγα το καλοκαίρι σε σεμινάριο προπονητών ποδοσφαίρου για να μάθω πώς θα διαχειρίζομαι τόσους παίκτες. Το καταλαβαίνεις, είναι αλλού το μπάσκετ μολτιά. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Και εδώ ασκούμαστε και ασχολούμαστε ακόμα αν θα είναι η ίδια ομοσπονδία 42 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή ένα πράγμα πρέπει να γίνει. Ο καινούριος υπουργός που για μένα είναι λάθος μέχρι στιγμής ο Αφγενάκης, γιατί είναι λάθος. Δεν πρέπει, άκουσα, πήγε, μίλησε με τον Καρυπίδη, πήγε, μίλησε με τον Ρακλή, με τον Μπάουκ. Μα αυτά είναι ΠΑΕ και ΚΑΕ. Αυτά ανήκουν στο Υπουργείο Εμπορίου. Άλλο ένας τεχνικός αθλητισμός και άλλο αυτό. Πρέπει να βγάλει νόμο. Ο νόμος να λέει 3 τριετίες οι ομοσπονδίες δρόμο. Κύριε Κόκκινε, είσαι 3 τριετίες, έρχεται ο κύριος Μπουσβάρος που δεν είναι καμία. Εάν δεν το κάνουν αυτό, όλες οι ομοσπονδίες είναι παραμάγαζα. Και γι' αυτό μετά σταματήσανε τα λεφτά. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Βολεύονται. Ναι. Και τώρα απαιτούνε και πετούνε. Άρα δεν κάνουν τίποτα. Το καταλαβαίνεις. Και αυτός πάει στο ίδιο σκηνικό. Δηλαδή απίστευτο πράγματα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λάθος. Εδώ είναι το πρόβλημα που πώς θα αλλάξει ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει. Και μετά είναι και η ΕΟΕ. Η Ολυμπιακή Ακαδημία δηλαδή, η οποία και αυτή ψάχνει π.χ. τώρα να μην κάνουμε διαφημίσεις, να βρει τις στοιχηματικές εταιρείες, να βρει τα είδη τηλεφωνίας, όλα αυτά για να κάνει π.χ. η Κορακάκη προετοιμασία, λέω στην τύχη που είναι και αθλητάρα. Δηλαδή, αυτά εδώ, είναι τα λάθη τα οποία εδώ η ένστασή μου είναι η εξής. Ορίστε. Η ένστασή μου είναι η εξής. Έγραφε χτες ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος και πολύ σωστά το έγραφε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ καλά το φαινόμενο το κούμπο εμπορικά. Οι Bucks δεν έχαζε που τον στείλανε, τον επιτρέψαν να παίξει με την εθνική. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι αστέρες του NBA δεν πήγαν με την εθνική τους ομάδα. Ξέρουν πολύ καλά ότι επειδή η Κίνα είναι μια τεράστια αγορά θα κερδίσουν. Εμείς σαν Ελλάδα, σαν ελληνικό πρωτάθλημα, εφόσον η εθνική μας ομάδα τα καταφέρει τελικά να πάει καλά, δεν θα κερδίσουμε από αυτήν την τεράστια αγορά. Εμείς. Βεβαίως. Έχουμε παίχτες και προπονητές εκεί. Τι άλλο να κάνουμε, για πες μου να καταλάβω. Όχι, αν διακριθούμε λέω. Αν διακριθούμε. Δεν θα κερδίσουμε. Δεν θα κερδίσουμε. Δεν θα θέλουν να έχουν εικόνα, να το βλέπουν ναι, το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος θα κερδίσει και ποια αγορά. Και ποιος τι θα πάει. Αυτό είναι το σκηνικό, Γρηγόρη μου. Δηλαδή,
επειδή είναι μεγάλη αγορά η Κίνα, και τι έγινε που είναι μεγάλη αγορά η Κίνα, ο μισθός στην Κίνα είναι 150 με 200 δολάρια. Ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι, είναι όμως... τα πράγματα τελείως διαφορά. Οι πολυεθνικές έχουν αλλάξει, αυτό είναι το μόνο. Δηλαδή ο κόσμος είναι πάρα πολύ πίσω. Ναι, δεν διαφωνώ. Θα πάρουν 5 ξηραφάκια που πάμε εμείς και παίρνουμε, θα πάρουν ένα ξηραφάκι αυτό το μήνα. Ναι, βλέπεις όμως ότι θα αγοράσουν την φανέλα του Αντετοκούνμπο, θα αγοράσουν τη φανέλα του Λεμπρόν Τζέιμς. Θα την αγοράσουν. Λοιπόν, αλλά το θέμα εκεί δεν είναι επειδή αυτό. Είναι και μεγάλη αγορά, θα δώσουν ένα δολάριο για να έχουν εικόνα από το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δώσουν, αυτό είμαι σίγουρος, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε ένα μικρό κράτος 11 εκατομμυρίων. Με μεγάλη κρίση, με μεγάλο τένα, μόνο το μπασκετάκι το έχουμε που πάει καλά. Γιατί πάει καλά το μπασκετάκι? Γιατί είναι πληρωμένοι παίχτες, έχουμε καλούς παίχτες αυτή τη στιγμή από τις ομάδες. Βγήκανε καλοί προπονητές, πήγαν στο εξωτερικό, φύγανε από εδώ και κρατάνε τον μπάσκετ ψηλά. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή, διότι αν πάμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε Γρηγόρη, αυτά θέλω να με βγάλεις άλλη μια μέρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν. Σήμερα η ομάδα. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι για να γελάς. Είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και οι άλλοι. Σήμερα κάνει πόλεις με 8 παίκτες, εκ των οποίων 5 είναι έφηβοι. Τι μου λες τώρα μένα. Εδώ έχουν υπογράψει. Εδώ άλλη ομάδα της πόλης πήρε παίκτες ξένους, τους οποίους ο ίδιος είχε απορρίψει στην Κύπρο. Δηλαδή, μην τρελαθώ εγώ τώρα. Και μου λένε αρχίσει το πρωτάθλημα και θα πάρουμε σπόνσορες και χορηγούς. Τι σπόνσορες? Να η ευκαιρία να πάρει σπόνσορες. Ποιοι, ποια, πού? Από την Κίνα. Από την Κίνα, ποιος θα πάει εκεί να πάει να ζητήσει τους σπόνσορες αυτούς? Μα αν δεν διακριθεί η εθνική, πώς θα τους πάρεις, αυτό? Μπράβο, αλλά και το Υπουργείο Εμπορίου πού είναι, υπάρχει? Συμφωνώ 100%. Πώς θα γίνει, δεν πάει κανένας. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν αυτή η τεράστια κουβέντα που είπες είναι ότι είναι συγκοινωνούν τα δοχεία όλα και ότι αν δεν διακριθεί η εθνική ομάδα χάνουν μια τεράστια ευκαιρία για έσοδα τα οποία ψάχνουν και δεν μπορούν να βρουν. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί το λανθασμένο αυτό σύστημα της FIBA με τις 32 ομάδες που κουράζει πάρα πολύ, ο Στάνκοβιτς γι' αυτό ήταν μεγάλος πρόεδρος, κρατούσε τη FIBA ψηλά. 4 όμιλοι των 4, ο πρώτος όμιλος, οι δύο πρώτοι του πρώτου ομίλου παίζανε με τους άλλους του τρίτου ομίλου, ο δεύτερος με τον τέταρτος παίζανε αρχιαστή και βγαίναν και τελείωνε το πρωτάθλημα. Εδώ πάμε από τις 31 μέχρι 15. Σε μια εβδομάδα αρχίζει το Ισπανικό πρωτάθλημα και το Ιταλικό. Οι ομάδες του NBA θα αρχίσουν προετοιμασία, γιατί πρέπει να παίξουν. Και βασικό να σου πω και κάτι. Έχουμε άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εκεί είναι μια άλλη αγορά τεχνολογίας. Του χρόνου η εθνική ομάδα να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κατά λάθος στο Βόλο είδα τον Πρίντεζη, κατά λάθος πήγα μια φίλη μου να πάρει ένα ταξί και περίμενε και ο Πρίντεζης ένα ταξί να βάλει την πεθερά του για να την πάει κάτω και τα είπαμε λιγάκι. Και μου είπε εγώ coach τελευταία χρονιά θα παίξω, του λέω είσαι λάθος. Άντεξε και παίξε και του χρόνου στην Ιαπωνία, διότι άλλο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Διότι το παγκόσμιο οι Αμερικάνοι μπορεί να μην το καταλάβουν. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή έχουν στίβο, επειδή έχουν πόλο, επειδή... Θα στείλουν όλα τα αστέρια. Μπράβο, εκεί θα τα στείλουν όλα. Ακριβώς. Και είναι και πιο μικρό πρωτάθλημα. Δηλαδή 24 Ιουλίου αρχίζει, δεν ξέρω πότε είναι το μπάσκετ, η Ολυμπιάδα του χρόνου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και τελειώνει 8 Αυγούστου. Αυτό το πράγμα εδώ στην Κίνα, με τόσες μεγάλες αποστάσεις και τα πούλμαν και το ένα ταλαιπωρεί τους πάντες και τα πάντα. Η FIBA πρέπει να αλλάξει, διότι τόσες ομάδες δεν μπορούν να παίξουν και τόσοι διαιτητές δεν υπάρχουν και διαιτητές. Ένας Αλβανός διαιτητής, δεν ξέρω αν είδε στο μάτς η Ισπανία με την Τουρκία στο Βόλο που έπαιζε. Αυτός που κλέψαν από τους Τούρκους το τίτλο. Αυτός παίζει στον παγκόσμιο, το καταλαβαίνεις. Και ποια είναι η Αλβανία στο μπάσκετ, να καταλάβω εγώ. Δεν υπάρχει. Δεν είναι το θέμα ότι είναι από την Αλβανία. Το θέμα είναι ότι έδωσε 3 στηρίγματα στο τέλος, τα οποία δεν υπήρχαν. Μα δεν έχει παραστάσει ο άνθρωπος αυτός. 3 μας παίζει. Τι να παίξει αυτός ο άνθρωπος στην Αλβανία. Το καταλαβαίνεις, και η FIBA για άλλους λόγους, Αλβανία λέει τώρα. Ποια Αλβανία λέει, δεν υπάρχει Αλβανία. Και οι Τούρκοι κλαίγανε και με το δίκιο τους. Γιατί βεβαίως το αξίζανε να το κερδίσουνε. Βεβαίως, οι Τούρκοι όμως και το χάσανε σφαγή. Καλό στη FIBA με τον Τούρκογλου, διότι όλοι αυτοί οι πρόεδροι
τότε που ήταν το θέμα Ευρωλίγκας και λοιπά για τα παράθυρα, διότι εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ποια παράθυρα τώρα μου λένε εμένα, υπάρχουν παράθυρα? Ουδής παίκτης που έπαιξε τα παράθυρα παίζει εδώ. Πώς θα γίνει δηλαδή? Και αυτή τη στιγμή βγήκαν οι παίκτες και είπανε, εμάς μας πληρώνει η Ρεάλ Μπαρτσελόνα να παίξουμε μαζί. Θέλουμε να παίξουμε στο δικαίωμα. Βρείτε τα εσείς. Ποιος θα κάτσει να τα βρει όταν είναι ο Βασιλακόπουλος και η ΦΥΜΠΑ? Καταρχήν τα πανευρωπαϊκά και όλα αυτά πρέπει να γίνονται όχι κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια. Και τα νέων και τα εφήβων και τα παιδών και όλα. Αυτοί το κάνανε κάθε χρόνο και μετά παρακαλάνε να παίρνουν λεφτά. Η ΦΥΜΠΑ έχει πάρα πολλά λεφτά. Ο Στάνκοβιτς έξυπνος εκείνη την εποχή, όταν έγινε το σχίσμα, στο πούμε, στο μπάσκετ που βλέπουμε ένα πρωτάθλημα Ευρωλίκα και Eurocup, το οποίο είναι καλύτερο από το NBA, έχει πιο ενδιαφέρον. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Είπε, εμείς φεύγουμε, θα κάνουμε την εξάπλωση του μπάσκετ και εσείς διοργανώστε τα ευρωπαϊκά. Έξυπνος ο Στάνκοβιτς, ο μεγάλος αυτός παράγοντας. Και όλοι τον βρίζανε. Τώρα τι κάνουν αυτοί? Το μπάσκετ δεν πέρασε στις κάτω χώρες με τη ΦΥΜΠΑ, το μπάσκετ δεν πέρασε στην Ασία, τώρα λέει θα κάνει Ευρωλίγκα και η Ασία. Αφού πήγαν οι Ισπανοί με τις ιεραποστολές, οι Ρέγες, η Γκασόλ, η Ναβάρο, ο άλλος της Ρεάλ, πως λέγονταν ο Ερέρος, όλοι αυτοί που πήρανε όλα τα παιδιά και τα πάνε στην Ισπανία τα καλά και μέχρι 14 ετών, αν είναι καλά, τους δίνουν υπηκότητα, τώρα αρχίσαν να λένε και εμείς θα κάνουμε Ευρωλίγκα. Τώρα! Καλά, δεν μιλάμε για την Ασία, έτσι, για το όνομα του Θεού, και δεν υπάρχει τίποτα. Γεωργή, όλα αυτά, ξέρεις, για τους περισσότερους είναι κινέζικα. Μια και γίνεται και το μουντομπάσκετ στην Κίνα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι στέκονται. Αυτό ρωτάνε, ναι, έχεις δίκιο, όλα μαζωμένα. Και καλά έκανες και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Λοιπόν, και δεν περιμένω από κάποιον άλλον που φοβούνται να μιλήσουν. Ευτυχώς δεν είναι ο Ραπτόπουλος που αγαπάει τον μπάσκετ, ξέρει μπάσκετ και μιλάμε. Αγαπάει τη φουτμπαλέρα, όπως λες εσύ. Φουτμπαλέρα, ναι, αλλά ξέρει και φουτμπαλέρα και εσύ ξέρεις πολύ καλά για το όνομα. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ουσία, γιατί αυτό που πονάει είναι καταρχήν όπως είναι τα πράγματα. Καταρχήν, μέχρι πού βλέπεις να μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική ομάδα? Κοίταξε να δεις, δεν είναι απίθανο να πάρει τα δύο παιχνίδια. Μας συμφέρει αύριο να κερδίσει η Τσεχία την Τουρκία. Ναι. Να ξέρεις. Για να περάσει η Τσεχία και να μην είναι εξωτερικό. Για να περάσει η Τσεχία να φύγει η Τουρκία. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Οι Τσέχοι δεν έχουν δεν είναι light η ομάδα τους, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σκληροί. Οι Τούρκοι με το Σάριτσα προπονητή, με τη... Άλλες. Ναι, Γρηγόρη. Σ' ακούω, ναι. Ναι, εάν κλείσει το τηλέφωνό μου, είναι γιατί τελείωσε η μπαταρία του, εντάξει. Οκ. Okay. Ναι, λοιπόν, οι Τούρκοι με τις ζώνες αυτές, τις ανοιχτές που παίζουν, οι Τσέχοι θα έχουν πρόβλημα, αν ο Σαντοράς και δεν μπορεί να κρατήσει το ρυθμό. Ναι. Είναι δυνατόν. Οπότε εμείς νομίζω, και οι Αμερικάνοι μπορεί να παίχτουν, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Τέιτουμ, θα τους δούμε και αύριο. Βέβαια παίζουν με τους Ιάπωνες, θα τον κρατήσουν έξω γιατί δεν έχουν πρόβλημα κανένα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μάτς του Σαββάτου που πάμε για τη δεύτερη θέση εμείς, γιατί αύριο Πέμπτη το Σάββατο εμείς θα παίξουμε, είναι με την Αμερική, εκεί μπορεί να γίνει ο άσος ή το διπλό. Μάλλον είναι Αμερική-Ελλάδα, το διπλό δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω. Αν καταφέρουμε δηλαδή να νικήσουμε αύριο, ναι. Καταρχήν υπάρχει φόβος λόγω ψυχολογίας να κάνουμε κέντα με την Νέα Ζηλανδία. Μπορούμε. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ. Έχουμε καλούς παίκτες. Οι παίκτες κάποια στιγμή θα παίξουν. Ο Μπουρούσης λίγο να σηκώσει το κεφάλι του ψηλά. Και νομίζω ότι η Ελλάδα θέλω προσωπικά να πάει πάρα πολύ καλά. Να παίξουμε στα μετάλλια, ρε παιδί. Τα βάνει ποιο βάζει, λέει, τα μετάλλια? Στα μετάλλια θέλω να πάω εγώ. Να παίξω, εγώ έλεγα πάντα θα παίξουμε στο 3. Τώρα δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή ήταν μεγάλη ήττα. Και δείξαμε αδυναμίες, τις οποίες ας μην τις πούμε τεχνικά αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν πολλοί σκάουτερ και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μόνο που φάγαμε 50 πόντους σε ένα ημίχρονο, νομίζω δεν χρειάζεται να πει κανείς. Δηλαδή, όταν το μεγάλο σου όπλο είναι... Αν αντέξεις και ο Καλάθης και ο Σλούκας αύριο, σίγουρα πρέπει να βάλουν λίγο το μάντζαρι. Σίγουρα πρέπει να πάρουν ανάση τα παιδιά, δεν γίνεται. Ναι, σίγουρα πρέπει να το βάλουν.
Και από εκεί και πέρα οι καταστάσεις θα είναι τελείως διαφορετικές για όλους. Και πιστεύεις ότι με την Αμερική είναι πιστεύω πάρα πολύ μια χρυσή ευκαιρία να τους κερδίσουμε. Γιατί έχουμε το στυλ. Οι Αμερικάνοι βέβαια βάζουν τα χέρια, παίζουν άμυνα. Δεν ξέρω πώς θα παίξουν τον Αντετοκούμπο. Αλλά επειδή αφήνουν και χώρο θα παίξει διαφορετικά και Αντετοκούμπο. Τον ξέρουν, τους ξέρει. Καταλαβαίνεις τι με, σου λέω. Με τον Αντετοκούμπο πάλι στο 5 όμως. Δεν υπάρχει άλλη θέση στην Ευρώπη να παίξει, να ξέρεις. Δεν μπορούσε να παίξει με 4 τον Αντετοκούμπο και, μπορεί, και με 5 τον Μπουρούση. Δεν μπορεί να παίξει. Ο Μπουρούση πρέπει να φύγει, πρέπει να παίξει ο Πρίντεζης με τον Αντετοκούμπο και τελείωσε. Δηλαδή, εσύ θα ξεκινούσε με Πρίντεζη για Αντετοκούμπο. Ούτε καν Παπαγιάννη Αντετοκούμπο. Έπεσε η γραμμή. Δεν προλάβαινε να μας απαντήσει. Ο Γεωργής, ο οποίος τα είπε όλα, βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι κάτω και πίσω από την κουρτίνα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι το έξω αγωνιστικό. Είναι ο τρόπος ο οποίος διεξάγεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το μπάσκετ. Και από εκεί και πέρα φυσικά τα εσωτερικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και αυτό το οποίο επισήμανε και είναι το πλέον βασικό ο Γεωργής είναι ότι υπάρχει μια ομοσπονδία η οποία είναι εκεί τόσα χρόνια, δεν αλλάζει τίποτα και όταν κάποιος κάθεται στη θέση του και δεν μπορεί να τον κουνήσει κανείς είναι λογικό να μην ανησυχεί για πολλά πράγματα και να έχουμε αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν με πολλούς απίθανους προπονητές οι οποίοι έχουν περάσει από τον πάγκο της Εθνικής και με λάθη όπως το χθεσινό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν είναι καλύτερες από εμάς αλλά είναι πολύ πιο δυνατές στον πάγκο. Και στο μπάσκετ ο άνθρωπος ο οποίος κοουτσάρει και κατεβάζει μια ομάδα παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο. Λοιπόν, αυτά για τη χθεσινή ήττα από τη Βραζιλία και το τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για το πώς ήρθε αυτή η ήττα, το τι ακριβώς έγινε, το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα, το τι προβλήματα υπάρχουν. Και πάμε και σε 2-3 πράγματα ποδοσφαιρικά, καθώς αύριο μπορεί να έχουμε αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τον οποίο θα μιλήσουμε αύριο με έναν προπονητή τον οποίο δεν το γνωρίζουμε. Τι έγινε? Τον έχουμε πάλι, δώστε να. Έλα Γεωργή. Έλα Γρηγόρη. Λοιπόν, δεν πρόλαβε να απαντήσει. Αν θα μπορούσε να παίξει, ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ο Παπαγιάννης με τον Κούμπο. Ο Παπαγιάννης είναι πολύ μεγάλη η δουλειά που έκανε ο Βιτίνο πάνω του. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί τα χαμηλά τεσσάρια το περνάνε εύκολα. Θέλει ακόμα είναι αργός. Είναι αργός στα πόδια. Νομίζω με το Πεδουλάκι θα είναι καλύτερη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είμαστε ικανοποιημένοι από την πρόοδό του. Θέλει δουλειά. Εκείνος που είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναπαίξει πια στην εθνική ομάδα είναι ο Μπουρούσης. Σιγά σιγά μεγάλωσε, είναι στην παλιά φουρνιά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτά τα οποία έκανε. Κατέθεσε ψυχή, κάνει πλωζόν το παιδί. Παίζει καλά, κάνει, πέρασε και το κάλλι νομίζω στις συμμετοχές, αλλά σιγά σιγά εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και είναι και αυτό στο γκρουπ των παικτών που λες που έχουν πάει στην Κίνα προκειμένου να κολλήσουν το τελευταίο τους ένσημα. Ναι, τώρα δεν πρέπει πια να καταλάβει και ο Γιάννης ότι και η δικιά του φουρνιά που συνέδεσε δύο μεγάλες φουρνιές ο Γιάννης να καταλάβει και αυτό σιγά σιγά το τελευταίο του τουρνουά. Δεν μπορούμε, εγώ λέω ότι στην εθνική ομάδα πίσω όσο μπορείς. Αλλά πρέπει ορισμένες στιγμές να πούμε και μερικά όχι για να κάνουμε και μια καινούργια εθνική ομάδα. Γιατί έχουμε καλούς παίχτες, να ξέρεις. Οπότε κλείνοντας να πούμε ότι σωστά έπραξαν στο παρελθόν και σταμάτησε ο Διαμαντίδης, ο Χατζηβρέτας, ο Σπανούλης, ο Παπαλουκάς, ο Κακιούσης, ο Δικούδης, ο Τσαρταρής. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να λες ότι μέχρι εδώ ήταν τόπος στα νιάτα. Βέβαια, τελείωσε και έτσι κάναμε την καινούργια εθνική ομάδα. Δώσ' μου προγνωστικό για τη Σερβία-Ιταλία. Υπάρχει περίπτωση οι Σέρβοι να μην κερδίσουν? Γίνεται μεγάλο μάτς, νομίζω ότι θα το πάρουνε. Το παιχνίδι, οι Σέρβοι και πάνε οι Ιταλοί στο δεύτερο, οπότε πάμε στο άλλο το γύρο, θα παίξει ένα παιχνίδι. Ισπανία, Ιταλία το πρώτο και η
και οι Σέρβοι θα περάσουν εύκολα για να παίξουν με το Πορτορίκο. Γεωργή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, όποτε θέλετε είμαι στη διάθεσή σας, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τον Γιώργο τον Βουσβάρο, ο οποίος ολοκλήρωσε και εμείς ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε λίγο μετά από τις 3, πάντα στο Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την οριστική διαγραφή γρήγορα, αξιόπιστα, μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνώντας στο 18133. Το 2313 εντάρια είναι δικά σας, 955 κενό το μήνυμά στο 54340. Να πω ότι οι μεταλλικές επιφάνειες θέλουν ειδική μεταχείριση για αυτό το σιλικονούχο του κόχρωμα. Heavy Metal Silicon από τη Vitex. Κορυφαία σκληρότητα, δοχή στον χρόνο, στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία. Θα το βρείτε σε χιλιάδες αποχρώσεις καθώς και με ανάγλυφη ή μεταλλιζέ εμφάνιση, εκεί όπου υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης στα καταστήματα Κοσμάογλου. Τρία τον αριθμό, παντού υπάρχει ένα κατάστημα Κοσμάογλου. Δυτηγάη Ιθάκη 62 με Αντών 3 στον Εύωσμο. Κέντρο Φιλίπ 74 και Ανατολικά Εθνική Αντιστάσει 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Έχουμε και ποδόσφαιρο με αναμονή τη ανακοίνωση του Σάββα Παντελίδη που πιστεύω ότι θα δώσει πολλές απαντήσεις για πολλά. Με τον Ηρακλή να ακούγεται ότι έχει πάρει το αφημί του Άρη Παλαιοχωρίου και να περιμένουμε το αποτέλεσμα της Γενικής Συνέλευσης για να συμμετέχει στη γάμα εθνική κατηγορία, κάτι που επίσης είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ τολμηρό, δύσκολο και δημιουργεί ερωτηματικά. Και με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει όπως συνεχίζει και με το πρώτο θέμα στα του ΠΑΟΚ με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν είναι στην πρώτη ομάδα. Πήγε στην προετοιμασία, δεν πήρε τις ευκαιρίες που θα ήθελε, που πίστευε ότι άξιζε να πάρει και ίσως αν θερμό ένα νέο παιδί αποφάσισε να τα παρατήσει. Το τι θα γίνει με τον Ελιόπουλο και πώς θα εξελιχθεί η ιστορία είναι κάτι το οποίο αξίζει πραγματικά να ασχοληθεί κανείς μια εκπομπή, μια ολόκληρη εκπομπή και ίσως παραπάνω, καθώς πολλά παιδιά χάνονται γιατί δεν παίρνουν ευκαιρίες. Δεν το γνωρίζω ούτε σε τι επίπεδο μπορεί να είναι, ούτε πόσο πολύ μπορεί να παίξει, αλλά για να δαπανίσει ο ΠΑΟΚ ένα μεγάλο ποσό όπως είναι οι 800.000 τον πάρει από την Ξάνθη, προφανώς το παιδί άξιζε να πάρει κάποιες ευκαιρίες. Λοιπόν, τα τρία εντάρια είναι ελεύθερα, το μπάσκετ ήταν πάντα το αγαπημένο μας άθλημα και αυτή η πόλη πάντα ήταν μπασκετική και έχουν άποψη οι φίλοι. Μπορείτε να λέτε τη γνώμη σας, τα τρία εντάρια, πάμε σε κόσμο, παρακαλώ. Ναι, γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Αλέξη, ναι. Γεια σου Αλέξη. Για τον μπάσκετ μπορώ να πούμε, επιτρέψεις, παρακαλώ. Φυσικά, τόση ώρα για τον μπάσκετ μιλούσαμε. Λοιπόν, τον κύριο που είχε στη γραμμή, εντάξει, ξέρει όχι κιλά, τόνο μπάσκετ. Τα είπε με το όνομά του, ακριβώς όπως είναι. Ακριβώς. Ό,τι ήθελα να πω ήταν μέσα στο μυαλό μου. Γρηγόρη, θα συμπληρώσω κάτι, ότι χάσαμε από τη Βραζιλία σε ένα μάτς που ήταν τουλάχιστον στο πρώτο δίχρονο, που ήταν το χεριό μας. Ελπαχθήκαμε στα δικά μας τρίποντα, όχι στα δικά τους, που έμπαιναν. Επίσης, με έναν Γιάννη δεν γίνεται τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ένας Γιάννης είναι ολόκληρη η εθνική. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αντετοκούμπο είναι ολόκληρη η εθνική. Αλλά πάνω είναι χρυσή ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ικανά να έχουν πιο εύκολο έργο από ό,τι θα είχαν αν δεν είχαμε τον Αντετοκούμπο. Γινόντουσαν πολλά φάουλ. Μεταξύ στον Γιάννη τον πήραν χαμπάρι. Που κάνανε εκεί πέρα κάποια χτυπήματα καποέρα που δέχτηκε κάτι μπούκες. Τον διαβάσανε πάρα πολύ. Πολύ διασμένοι. Κοίταξε, η δήλωση του προπονητή τους ότι αφήσε τον καλάθι γιατί όσα έβαλε και στο δεύτερο δεν θα τα βάλει. Είναι παμπώνηρη.
Είναι δεν θα πω πανέξυπνη, είναι παμπώνηρη. Που δείχνει ότι είναι αλεπού. Όπως να σου πω κάτι, όταν κερδίσαμε τις τρεις βολές, λέω η Ελλάδα να έχει 99% στις βολές, δεν τη θυμάμαι ποτέ. Δύσκολο μου φαίνεται να μπουν και οι τρεις. Παρότι ο Σλούκας είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Και είναι το βάρος εκείνη την ώρα το ψυχολογικό. Είδες η Τουρκία τι έπαθε. Τέσσερις βολές έχασε γιατί σκεφτόταν ότι παίζει με την Αμερική. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς δεν θα τις κάνανε. Αλλιώς θα... μπράβο Γρηγόρη μου. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς δεν θα τις κάνανε. Επίσης, για το coach να σου πω. Ο coach καταρχάς δεν διάβασε τα πίκ εντρών των αντιπάλων. Πρώτον, δεν τους έσπασε το momentum με καμία κυβέρνηση και δεν πήρε κάποιο έγκαιρο time out. Και εξαφανίστηκε η άμυνα μετά το 17 πόντου διαφορά, εξαφανίστηκε η άμυνα. Δηλαδή, δεν έφερε κάποια ευκαιρία στο παιχνίδι. Αντιθέτως, αυτός είχε την έκφραση ότι βάζω να πάθω κρίση πανικού. Εγώ αυτό είδα, Γρηγόρη μου. Συμφωνώ. Συμφωνώ 100% συμφωνώ μαζί σου. Γιατί είσαι ο προπονητής, εσύ θα δώσω την πυγμή, θα χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι που λένε. Εσύ έπαθες κρίση πανικού, αγαπητέ μου. Δεν ξέρω. Πιστεύεις ότι εξαιτίας του προπονητή, για να κλείσουμε με αυτό, πιστεύεις ότι εξαιτίας του προπονητή υπάρχει φόβος ακόμα και να αποκλειστούμε προώρα ή... υιοθετεί την άποψη του Γεωργίου, ο οποίος είναι το ΤΕΠ, το ξαναλέω. Γιατί και ο Στέργιος ο Παρθενάκης μου στείλε μήνυμα, καλύτερα αυτή ήταν τώρα παρά μετά. Θα συμφωνήσω. Να είσαι καλά. Να είστε ακριβώς. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Επόμενος. Παρακαλώ. Έλα Γρηγόρη. Έλα. Γεια σου ρε Γρηγόρη, ο Κώστας ο Κρεμμύδας είμαι. Καλώς τον ταξιδιάρι μας. Γεια σου ρε Γρηγόρη. Καταρχήν σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μου έκανες να έρθω χθες στην εκπομπή και να πω τέλος πάντων αυτά τα 5-10 πράγματα που έχω. Εγώ σε ευχαριστώ που μοιράστηκες τις εμπειρίες ζωής σου μαζί μας, τίποτα άλλο. Και όποτε θέλεις είμαι στη διάθεσή σου, το τηλέφωνο μου το ξέρεις, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ναι, έλα Γρηγόρη μου. Σ' ακούω, σ' ακούω. Ναι, Γρηγόρη. Σήμερα έτσι για 3 λεπτά, δεν θα μιλήσω παραπάνω, για 3 λεπτά θέλω να σας κάνω ένα ωραίο ταξιδάκι, να ξεκινήσεις δηλαδή Γρηγόρη μου. 4 άτομα από 150 ευρώ ο καθένας, στο δρόμο και φτεδάκια, ντοματούλα, τυράκι, μιλάμε ψωμάκι στο δρόμο υπάρχει, ρεφενέ όλοι από 150 ευρουλάκια, υπάρχει ξενοδοχείο στο Γιβλαρτάρ της Αγγλίας, όχι Ισπανίας, Αγγλίας, γιατί το έχουν το Γιβλαρτάρ όσοι δεν γνωρίζουν, από το 1662 στην αμαχία του Καδίξ, ο Έλικτον, με τον Ροτρίγκο, τον Ισπανό Ναύαρχο, έγινε η μάχη του Καδίξ και από τότε, από το 1662 μετά Χριστό φυσικά, το Γιβλαρτάρ το έχουν οι Εγγλέζοι, που είναι και οι Ηράκλειες Στήλες, απέναντι είναι η Τακέρη. Και πιο πέρα είναι το βουνό ο Άτλαντας που ο Ηρακλής κρατούσε τη γη πάνω στον ώμο του. Να λέμε και την ιστορία, έτσι. Να μαθαίνουνε. Μπράβο. Λοιπόν, και πού θέλω να καταλήξω, Γρηγόρη μου. Ξεκινάει ένα αυτοκίνητο από τη... Για πόσες μέρες είναι αυτό το ταξίδι με 150 ευρώ. Να σου πω, Γρηγόρη μου. Σύνολο 600 ευρώ. 4 άτομα από 150 ευρουλάκια. Πόσες μέρες. 2,5 μέρες να πάνε και 2,5 να δούνε 5 και 1 μέρα εκεί 6. Με 6 μέρες, δηλαδή πας με 150... Άνετα, Γρηγόρη μου. Άνετα. Γιβλαρτάρ, εκεί που γυρίσεις και η ταινία για τα μάτια σου μόνο με τον Ρότζερ Μουρ. Βέβαια, εννοείται, Γρηγόρη μου. Μα είδαμε κάτι πολύ, έχει και μια ιστορία και κάποια κινηματογραφική ταινία. Μόνο που θα περάσεις από την Ταραγώνα, εκεί που έγινε η μάχη το 1180, ο Έλ Σιντ με τον Μαυριτανό, τον Γιουσούφ, και στη μάχη της Καλαχάρας. Είναι έξω από την Ταραγώνα, Γρηγόρη μου, στα 17 χιλιόμετρα, όπως πάμε και τη Σαραγώσα. Και ξέρω, όποιος δεν γνωρίζει, από τη Σαραγώσα ήταν ο μεγάλος οδοποιός, το σπαγκέτι γουέστερ, ο Φερνάντο Σάντσο. Βέβαια, πάντα είπαμε. Με Ένιο Μορικόνε στο soundtrack της ταινίας. Ένιο Μορικόνε, Γρηγόρη μου, και Σέρτζο Λεόνι, σκηνοθεσία Σέρτζο Λεόνι. Είπαμε, όλα τα γουέστερ σπαγκέτι γυρίστηκαν στην Αλμερία
στο Κονσουάρες, ένα χωριό πάνω 56 χιλιόμετρα βόρεια της Σιέρα Νεβάδα, εκεί που είναι πάνω την Αλμερία ακριβώς, όλα τα Western Spaghetti. Ο καλός, ο κακός και άσχημος. Μοναμαχία στο Ελπάσο, για μια κούφτα δολάρια. Το όπλο είναι ο Θεός μου. Τζάνκοφ, μιλάμε Φράγκο Νέρο, Μοντγκόμερι Γκουντ, ο οποίος ο Μοντγκόμερι Γκουντ, όσοι δεν, ο Τζουλιάμο Τζέμα στα Ιταλικά, όσοι δεν γνωρίζουν, στις 17 Οκτωβρίου του 2012 ήταν στην πόλη Τσιβιτσαβέτσια μετά τη Ρώμη, πως πάμε για τον Κροσέτο Λιβόρνο, πήγε να περάσει το φανάρι με πράσινο φυσικά και πέρασε ένα αυτοκίνητο και τον σκότωσε τον άνθρωπο. Σε ηλικία 72 ετών. Ήταν γεννημένος στο 40. Σ' αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ. Γεια σου Γρηγόρη, μου να είστε καλά Γρηγόρη μου και μέσα την καρδιά μου και εγώ σε ευχαριστώ και όπου τη θέλεις, εγώ εκεί θα είμαι. Εδώ είσαι, με τον τρόπο σου εδώ, σε ευχαριστώ. Να είστε καλά Γρηγόρη μου, να είστε καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Βεβαίως. Ναι, γεια σας. Είχα ακούσει τον κύριο πριν τις διαφημίσεις που είχατε για το μπάσκετ. Ναι. Ωραία τα έλεγε, απλώς έχω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι καλό είναι από τον άλλον όμιλο να περάσει Τουρκία, όχι Τσεχία. Καλό είναι να περάσει Τσεχία. Γιατί είναι πιο εύκολη, είναι στα μέτρα μας. Δηλαδή, πιο εύκολα θα κερδίσουμε την Τσεχία παρά την Τουρκία. Ναι, αλλά υπάρχει και η Βραζιλία. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε τους Τούρκους να κερδίσουν τους Βραζιλιάνους. Ναι, άμα όμως κερδίσουμε τους Αμερικανούς που μπορούμε να τους κερδίσουμε, το θέμα είναι. Αλλά... Γιατί πρόσεχε τώρα, πρέπει να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε τρεις δυσκολίες. Να κερδίσουμε τους Νέους Ζηλανδούς, που εγώ βάζω το ψυχολογικό εδώ. Τους κερδίσουμε, άξι, θα είμαστε να φύγουμε. Ακριβώς. Τους Τούρκους, οι οποίοι είναι καλή ομάδα, έχουν καλή ομάδα η Τουρκία, και τους Αμερικανούς. Γιατί δεν ξέρουμε αν οι Τούρκοι θα κερδίσουν τους Βραζιλιάνους. Υπάρχει και περίπτωση. Πάντως θα τους κερδίσουν πολύ πιο δύσκολο. Υπάρχει. Δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι μετά, με το απόλυτο, περάσαμε. Ναι, απλώς πρέπει να σκεφτούμε ότι αν θεωρήσουμε ότι με τους Αμερικανούς χάνουμε. Μα σου λέω μετά με το απόλυτο. Γιατί να θεωρήσουμε ότι με τον Αμερικανό χάνω. Εμείς δεν απάθουμε την πλάκα που πάθανε οι Τούρκοι. Έχουμε πιο καθαρό μυαλό. Εγώ πιστεύω ότι, σου λέω ξανά, επειδή πιστεύω ότι η Αμερική... Δεν είσαι λάθος, άκου να δεις. Δεν είσαι λάθος. Έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουμε, να σου το πω έτσι. Όχι, δεν είσαι λάθος. Αν περάσουν οι Τούρκοι, γιατί το Τουρκία-Βραζιλία είναι ένα μάτς, ας πούμε, εντάξει, και οι Βραζιλιάνοι έχουν τις πιθανότητες τους και οι Τούρκοι μπορεί να πει κάποιος σχετικά ότι παιδιά το παίρνουν. Και να χάσουμε από τους Αμερικανούς, άμα κερδίσουμε μετά τους Τούρκους, περάσαμε. Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι από την Βραζιλία χάσαμε με έναν πόντο. Γι' αυτό έλεγα. Ακόμη και αυτό. Ισοβαθμία θα είμαστε από πάνω. Ακριβώς. Ακόμη και με αυτό. Ακόμη και αυτό παίζει το ρόλο του. Γι' αυτό λέω ότι το μάτς του Σαββάτου, αν όλα πάνε καλά, είναι το πλέον κομβικό με τους Αμερικανούς. Βέβαια παίζει και το άλλο παιχνίδι ρόλο. Δηλαδή. Θεωρητικά, άμα χάσουμε εμείς από τους Αμερικάνους και κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι ή τους Τσέχους ή τους Τούρκους, τέλειος. Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κερδίσουμε. Και μπορούμε να κερδίσουμε. Μακάρι, μακάρι. Απλώς θα εμείς παίρνουμε το ευτυχέστερο σενάριο. Ναι. Δηλαδή, δεκτώ αυτό που λες, απλά λέω ότι θεωρητικά θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τώρα έχουμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Σε αυτή την περίπτωση όμως, άμα περάσουν οι Τσέχοι, θεωρητικά θα αφήσουμε έξω τους... Όχι θεωρητικά, τους αφήνουν έξω. Όχι, τους Αμερικανούς. Γιατί μετά αν η Βραζιλία κερδίσει την Τσεχία, θα έχει τέσσερις νίκες, θα χάσει από τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι θα κάνουν με τη Βραζιλία, για παίρνουν. Οι Αμερικάνοι, εντάξει, άμα δεν κερδίσουν και τη Βραζιλία, θα μείνουν αυτοί απ' έξω. Άρα θα περάσει η Ελλάδα και η Αμερική, παρότι η Ελλάδα ανοίξει την Αμερική. Η Ελλάδα και η Βραζιλία. Όχι φίλε μου, η Ελλάδα και η Αμερική. Γιατί η Ελλάδα θα κερδίσει την Αμερική, εντάξει, ναι. Έστω με δύο πόντους, θα έχουν κερδίσει έστω με τρεις οι Αμερικάνοι τους Βραζιλιάνους. Λέω εγώ τώρα, όλα αυτά είναι σενάρια βέβαια. Ναι, όχι, μετά θα έχει το υπλή ισοβαθμία στην πρώτη θέση, Αμερική, Βραζιλία, Ελλάδα. Και περνάει η Ελλάδα και η Αμερική, αυτό σου λέω. Μου φαίνεται πολύ πιο λογικό αυτό. Α, εσύ έτσι το λες. Εντάξει. Απλώς αυτό προϋποθέτει μεγάλη υπέρβαση για μένα. Όχι μεγάλη. Με τη χθεσινή εικόνα. Γιατί να κρατήσω τη χθεσινή και όχι την εικόνα του παιχνιδιού με τον Μαυροβούνιο που ήμασταν σοβαρότατοι. Δεν εξαρτάται το αντίπαλο. Η εικόνα είναι εικόνα. Και χθες μέχρι το 25, μέχρι το 15 σοβαροί ήμασταν. Μετά ο Πάγκος ξέχασε τι σημαίνει σοβαρότητα.
Ναι, βέβαια. Ο προπονητής είναι, ας το πούμε. Εκεί λίγο... υστερούμε. Είναι ο αδύναμο κρίκο. Χαμηλό επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Όχι αντάξιο του υλικού που έχει η εθνική μας ομάδα. Αυτό ακριβώς, ναι. Να είσαι καλά. Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Με 8 πόντους μπροστά οι Σέρβοι στο ημίχρονο 50-42 των Ιταλών. Παρακαλώ. Έλα. Οτομόπουλος. Γεια σου κύριε Κώστα. Τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Δεν ήρθα Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε εκτός αέρας σε άλλο τηλέφωνο. Θα μιλήσουμε λιγάκι, θα σου πω πότε θα έρθω. Για το μπάσκετ. Καταρχήν ο προπονητής πρέπει να καταλάβει και να έχει μάθει το παιχνίδι του Γιάννη. Να ανοίγει χώρους, να ανοίγουν οι παίχτες χώρους, ούτως ώστε να μπαίνει για καφόρμα. Για να κάνει τα drive, ναι, για να τα κάνει αυτά όμως δεν πρέπει να παίζει στο 5. Όταν παίζει στο 5 πώς θα γίνει αυτό. Κοίτα να δεις, είναι διαφορετικό. Για μένα... Δηλαδή ο Αντετοκούμπο που είδαμε, που βλέπουμε στο Μουντομπάσκετ, τι σχέση έχει με τον Αντετοκούμπο που βλέπουμε στους Μπακς. Κοίταξε να δεις, αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό που είδαμε χθες, με αυτό που παίζει στην Αμερική είναι... Η μέρα με την νύχτα. Μέρα. Ακριβώς. Και αυτό είναι, πρέπει να έχεις και ένα προπονητή, το οποίο να μπορεί να έχει, να βγάζει φωτιές και αντιλήψεις πώς παίζει ο κάθε παίκτης. Ναι, γι' αυτό έθεσα έναν προβληματισμό στο Γεωργίου τον Βουσβάρο και το θέτω δημόσια. Λέω, μήπως υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε, μήπως υπάρχει συμφωνία προκειμένου να κινδυνεύουμε λιγότερους τραυματισμούς, να παίζει το 5 και όχι να μην κάνει drive που υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστεί. Εγώ νομίζω είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η άποψή μου. Θα πάω ποδοσφαιρικά. Ναι. Σ' άκουσα που είπες προηγουμένως και σωστά το είπες. Για τον Μελόπουλο. Είμαι παοκτσής, το γνωρίζεις πολύ καλά. Εγώ θα σου πάρω ένα παράδειγμα. Αν ήταν ένας Έλληνας παίχτης που δεν κατηγορώ τον Ακμομ, έκανε τη δουλειά του σωστά. Και έχανε αυτό στο τελευταίο δευτερόλεπτα. Το γκολ, όπως το πέταξε στο δοκάρι δίπλα. Δεν είναι τόσο εύκολο να το πετάξεις. Και ήταν ένας Έλληνας παίχτης. Τι θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Όχι, ήταν δύσκολη προσπάθεια. Θέλω να πω αν το έχανε Έλληνας. Ότι έχουμε ξενομανία είναι γνωστό, κύριε Κώστα. Θυμάμαι το παιχνίδι, το Πέλκας με τον Άγιεξ, το πρώτο παιχνίδι. Τον σκίσανε τον Πέλκα. Έτσι, μπράβο. Έξω, ο Πέλκας, παλέμαχος, ο Πέλκας δεν μπορεί, ο Πέλκας τον έχουν σκίσει. Ξέρεις, αγαπητέ φίλε Γρηγόρη, ο Άγιεξ γιατί κάνει ομάδα, πιστεύω ξέρεις και οι ακροατές σου. Ο Άγιεξ κάνει ομάδα γιατί προωθεί ταλέντα. Εμείς τα ταλέντα τα φάβουμε. Όταν παίρνεις ένα παιδί, το Μελιόπουλο, που κάνει τρομερό πρωτάθλημα στην Ξάνθη, ένα 18χρονο παιδί, και δεν το δίνεις ούτε ένα λεπτό, και το λάθος του ΠΑΟΚ είναι, αφού έκανε αυτό που έκανε ο Λουτσέσκοφ, που δεν έπρεπε να τον κάνει, δεν έπρεπε να τον κάνει, δηλαδή πολλά τα λεφτά, σωστά, φύγε νωρίς. Δεν αφήνεις Κυριακή και Δευτέρα πας προετοιμασία και αφήνεις τίποτα. Και εκεί το λάθος της διοίκησης, για μένα, υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ, να το πω τέλος πάντων, δεν παίρνεις έναν προπονητή γιατί σου είπαν κάποιοι ότι είναι καλός. Κώστα, για να κλείσουμε. Παίρνεις, να τελειώσω. Στα γρήγορα. Παίρνεις έναν προπονητή, π.χ. θα πω εγώ. Πρόθεσε τον Γκαρσία για τουλάχιστον για λίγο καιρό να συνεχίσει αυτό που ξέρει, αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ και το παίζει πολύ καλά, και μην φέρνεις ένα προπονητή με πολλά λεφτά που χάνει και ισορροπίες. Και φέρνεις ένα προπονητή ο οποίος τα αλλάζει όλα και το βλέπουμε ξεκάθαρα. Παραδείγματος χάρη ο Άκπομ αγκάλιασε τον Πέλκα. Κανείς δεν μπήκε ούτε στα γκολ του Άγιαξ, ούτε στις άλλες ομάδες να αγκαλιάσει τον προπονητή. Αυτό κάτι υπάρχει. Όταν λέω, τον ξερόλα... Συμφωνώ. Λέω κάτι το οποίο αναδεικνύει ότι κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε. Απλά κάτι λέει ότι ο Μπράνκο είχε κλείσει Ισπανό προπονητή. Και η εισήγησή του δεν πέρασε. Ο Μπράγκο είναι αποτυχημένος μάναζερ. Ένα-ένα. Εγώ δεν είπα ότι είναι πετυχημένος. Για μένα. Είπα ότι είναι πετυχημένος. Ένα-ένα. Ναι. Η ΠΑΕΠΑΟ κάνει συμβόλαιο στο Λάμπρου για να τον δώσει χρόνο συμμετοχής και δεν παίζει καθόλου. Τον βλέπουμε. Ακριβώς. Η περίπτωση του Μικρού, ο Μελιόπουλος, τον παίρνουν και δεν παίζει. Ούτε φιλικό, ούτε ένα λεπτό. Έχουν δει τον Μπαλογιάννη την μπάλα παίζει, στο Βόλο. Το Μιστάκι. Όπως έχουν δει τον Λίραντζη την μπάλα παίζει. Να είσαι καλά. Εγώ αυτά να προσέξω, οι ομάδες κτίζονται. Δεν γίνονται με λεφτά να αγοράζεις. Δεν είναι μόνο τα λεφτά ακριβώς, συμφωνώ.
Συμφωνώ. Χτίζονται και να έχεις υπομονή. Να είσαι καλά. Τότε παίρνεις την Κυριακή προπονητή, έχεις άλλο προπονητή την Κυριακή και τη Δευτέρα φέρνεις άλλο και τον δίνεις και πάμε πολλά λεφτά. Συμφωνώ. Χαλάς ισορροπίες. Συμφωνώ, να είστε καλά κύριε Τομόπουλη. Χάρηκα. Κι εγώ, παρακαλώ. Μιλώ μαζί σας, κύριε Κόκκινε. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω λιγάκι για τον μπάσκετ. Δεν γνώριζε βέβαια πολλά πράγματα, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην περίπτωση την οποία είχε κάνει το τρίτο φάουλ ο Αντετοκούμπο, δεν θα έπρεπε να βγει, διότι οπωσδήποτε είναι μια μονάδα η οποία τον προσέχουν, τον περικυκλώνουν, υπολογίσιμοι κλπ. Σχεδιάζουν την άμυνά τους πάνω σε αυτόν, λογικό. Ναι, ναι, διότι δεν θέλησε να βγει. Ήταν σωστή, ξέρω εγώ, μια άποψη θέλω έτσι επ' αυτού. Γιατί να επιμένει ο προπονητής να τον ξεκουράσει, ας πούμε. Γιατί. Για το τέταρτο φάουλ, διότι ήταν μια διαρκής απειλή. Γιατί πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα, για να μην υπάρξει φόβος τραυματισμού και για να μην έχει μεγάλη καταπώνηση, σου λέει δεν θα το χρησιμοποιήσω σε όλο το παιχνίδι. Το ξέρουμε αυτό, δεν το. Εικάζω κάτι τέτοιο. Σωστό αυτό, αλλά ο παίκτης όμως ήθελε να παραμείνει. Αυτό είναι το θέμα. Και από εκεί επήλθε η κατάρρευση. Άλλο τι θέλει ο παίκτης και άλλο τι λένε τα χαρτιά. Αν υπάρχει συμφωνία. Αν υπάρχει τέτοια συμφωνία, τότε εντάξει. Επαναλαμβάνω ότι είναι εικασία και μόνο. Ναι, εικασία, εντάξει. Αλλά είναι λογική, δηλαδή. Έστω και να υπάρχει. Για τους άλλους είναι ένα κεφάλαιο. Ναι, διότι. Είναι μια διαρκής απειλή ο Αντετοκούνμπο και συνεπώς έστω και να κάθεται ακόμα, να μην τρέχει. Για να μόνο είναι... που θα υπάρχει μέσα απασχολεί κόσμο. Να είστε καλά. Αυτό πρέπει, να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα, να είστε καλά. Παρακαλώ. Γρηγόρη. Κύριε Κώστα. Ναι. Πού τον έστειλε στο Μουρίνιο? Ο Μουρίνιο πήγε Σαντορίνη. Θα κάνει κανένα σεμινάριο εκεί. Διακοπές κάνει, άστον. Διακοπές κάνει, δεν δικαιούται και αυτό να ξεκουραστεί λίγο. Να ξεκουραστεί ρε, να ξεκουραστεί. Κάτι θέλω να σου πω τώρα. Ας για τον Άρη, για τον Άρη περιμένουμε να δούμε τον προπονητή. Για αυτό το παιδί το Μελιόπουλο, τον πήραν από τη Ξάνθη, έτσι δεν είναι? Ναι. Και δώσαν 800 χιλιάρικα. Ναι. Και πάει αυτός τώρα και δεν το χρησιμοποίησα για τον αλφαβήτα λόγο. Και πάει και λέει θέλω να σταματήσω. Ναι. Στην περίπτωση αυτή, αν έχει πάρει λεφτά, θα πρέπει να πάει να τα επιστρέψει. Ναι, αυτό... δεν είναι το λογικό. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο που απασχολεί όμως. Ναι, αλλά τα λεφτά, την Ξάνθη δεν την ενδιαφέρει. Σου λέει, μου ζητήσατε αυτό το αυτό πάει μόνο η αμοιβή του παίκτη θα χαθεί. Ναι, ναι, αυτός ο παίκτης. Πρέπει να επιστρέψει αν πήρε λεφτά, δεν ξέρω αν πήρε. Δεν το ξέρουμε ούτε το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να πω. Γιατί να σου πω κάτι, στον Άρη κάποτε έχει έρθει ο Στολίγκας, αν θυμάσαι το όνομα, του Ολυμπιακού. Ναι. Έκατσε κανένα μήνα, πήγε στην διοίκηση και λέει δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, δεν κάνω, πάρε τα λεφτά σας και φεύγω. Το ίδιο και ο μεγάλος Πάλας στην κόρη του. Πήγε εκεί και είχε πάρει ένα μεγάλο ποσό. Πήγε, λέει, δεν μ' αρέσει το περιβάλλον, α, β, παιδιά, πάρτε τα λεφτά σας και φεύγω. Έτσι κάνουν. Να είστε καλά κύριε Κώστα. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σου, γεια σου. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για άλλα 20 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή της Κακομοίρας. Το 23, 10 και 3, 90 είναι δικά σας. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.340. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Η Σερβία προηγείται της Ιταλίας με 44-54 με 10 πόντους διαφορά. Τώρα οι Ιταλοί πετυχαίνουν τρίποτα και πάνε διαφορά στους 7. Δεν ξέρω αν στο εξωτερικό έχει καντίνα pit stop, εκεί που πάει ο φίλος μας ο Κρομίδας. Πάντως για καφέ, φαγητό και τσιγάρα όλα γίνονται με ένα stop στα εκπληκτικά μοναδικά ατελείωτα καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Εκεί όπου μπορεί να πάρεις μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο, καφέ με δώρο το νερό, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά τη γέφυρα Σταυρούπολης και Παλαιόσταθμη 36 στη δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια και το νου σου. Καντίνα pit stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο βανάκι. Πάμε στον κόσμο παρακαλώ, έχει γραμμές ελεύθερες.
Παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ξάδερφος του Μπούζου είσαι? Όχι. Όχι. Αυτός λέει τρεις καλησπέρες, γι' αυτό. Έτσι. Η δόξα της συνοικίας διακοπές είναι. Η δόξα της συνοικίας κάνει διακοπές στην εξωτική Σαντορίνη. Καλά να περάσει το παλικάρι. Θα σε ρωτήσω. Τώρα με το καινούριο δεν θα μιλήσω τώρα αθλητικά, λίγο πιο κοινωνικά θα μιλήσω. Να μιλήσεις για ό,τι γουστάρεις. Τώρα με το καινούριο σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών από μετανάστες πρόσφυγες. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται. Ναι. Και θα τους φέρουν το σοφό αυτό σχέδιο που θα τους φέρει στην Ελλάδα την υπόλοιπη. Ναι. Φέραν και στη Θεσσαλονίκη. Στο Κιλκής πήρανε κάποιους από ό,τι ξέρω. Στο Κιλκής. Ναι. Ναι, ωραία. Ήθελα να πληροφορηθώ, συγγνώμη ρε Κόκκινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλά. Καλή εκπομπή, καλό κουράγιο. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα Γρηγόρη. Καλώς τον Πασκλάς. Γρηγόρη, καλησπέρα και στο ακροτήριο. Ήθελα να, εγώ ο λόγος που βγήκα, ήθελα να συμπληρώσω κάτι που είπε πολύ σωστά ο φίλος, ο φίλος μας ο Κρομίδας. Ναι. Είχε πει ο φίλος μας διευθύνηση Κρομίδας ή Κρεμίδας. Είναι Κρεμίδας, απλά στην ταυτότητα το γράψαν Κρομίδα. Θα πω γιατί, θα κάνω γιατί, θα καταλάβεις γιατί το ρώτησε. Ευχαριστώ για τη διευθύνηση. Είχε πει ο φίλος μας ο Κρομίδας, ταυτότητος, ότι γεζόταν πολλά σπαγκέτι, παντουάλικα σπαγκέτι, που ήταν ιταλικές παραγωγές στην Ισπανία. Πολύ σας το είπα αυτό. Αλλά υπήρχε κάποιος λόγος που γεζόταν στην Ισπανία. Μου αφήνεις να το πω, γιατί ας πούμε ενώ ήταν ιταλικές παραγωγές θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ιταλία αλλά πηγαίνουν στην Ισπανία. Προφανώς φαντάζομαι το χώρος για να μπορεί να έχουν το ανάλογο θέαμα. Τα βουνά. Θα σου πω το γιατί, αν επιτρέπεις. Παρακαλώ. Η Ισπανία είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που έχει έρημο. Καμιά άλλη χώρα στην Ευρώπη. Έστω και μικρή δεν έχει έρημο. Δεν το γνώριζε καθόλου. Καλά κάνεις και μικρή. Στο λέει ο φίλος του Μπασκλάς. Με κάθε σεβασμό, έτσι. Φυσικά. Ναι, γι' αυτό πηγαίναν από την Ιταλία στην Ισπανία, επειδή όπου western σπαγκέτι και όχι μόνο, και οι Αμερικάνικο western δένανε με την έρημο, πηγαίνανε στην Ισπανία που η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω, η οποία έχει έρημο. Όχι σε τεράστια έκταση, αλλά έχει όμως. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει έρημο. Ήθελα να πω και κάτι άλλο τώρα. Είχε αναφερθεί ο φίλος μου ο Κρεμίδας επίσης για το Γιβραλτάρ. Εγώ θα συμπληρώσω ότι ο Γιβραλτάρ είναι βρετανική ναυτική πολεμική βάση. Δεν είναι ας πούμε περιοχή της Αγγλίας απλά όπως το είπε. Μα είναι κάτι παραπάνω. Συμπληρώνεις και καλά κάνεις. Ναι, αυτό πήγα να πω. Ότι είναι βρετανική πολεμική ναυτική βάση. Όπως πολύ σωστά είπε χρονικά από το 1660 τόσο. Ο Χίτλερ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήθελε πάση θυσία να πάρει το Γιβραλτάρ. Αλλά δεν ήθελε να τα βάλει με το Φράγκο. Ο οποίος Φράγκο τότε προμήθευε... Ο δικτάτορας της Ισπανίας τότε. Ναι, ο δικτάτορας, ναι. Ο Χασάμπης αυτός του Ισπανικού λαού. Προμήθευε ας πούμε τη Γερμανία με πρώτες ύλες και μέταλλα. Γιατί οι Γερμανοί δεν είχαν βαριά πολεμική βιομηχανία, αλλά για να κατασκευάζουν τα πολεμικά σύστηματα που κατασκευάζαν τότε, είχαν προμηθευτές και από χώρες που θεωρητικά ήταν ουδέτερες. Θεωρητικά. Όπως και η Ισπανία και η Πορτογαλία ήταν θεωρητικά ουδέτεροι στο εθνικό, όπως και η Σουηδία. Αλλά ήταν προμηθευτές του Χίτλερ σε πρώτες ύλες, σε βαρέα μέταλλα κυρίως και σε χάλιβα. Γρηγόρη, ευχαριστώ που μ' άκουσες. Και εγώ σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Οι υπόλοιποι πέσανε. Οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες. Έλα, φίλε μου. Γι' αυτό που λέγατε πριν για το μπάσκετ και για την εθνική. Πολλά είπαμε για την εθνική. Δεν ξέρω. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Ναι. Απλά θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε ότι ο Γιάννης είναι εντελώς διαφορετικός σε σχέση με το πώς παίζει με την εθνική και το πώς παίζει στο NBA. Απλά να υπενθυμίσω ότι μην φτάσουμε να κάνουμε εικασίες ότι προστατεύει τον εαυτό την αυτή. Όχι, δεν είπα για τον ίδιο.
Λέω πόσοι μπακς τον είχαν απαγορέψει να πάει να παίξει με την Εθνική. Ναι, αλλά γιατί... υπάρχει εταιρεία που του δίνει τα παπούτσια, του δίνει τη στολή. Κυρία μου, δεν διαφωνώ καθόλου. Η μπακς που έχει δώσει ακόμα και ακουστικά με το σήμα της Ελλάδος. Αυτή θέλουν τον Γιάννη να λάμπει. Κάθε φορά που ο Γιάννης θα βάζει 30-20, οι Κινέζοι εκείνη τη μέρα μπορεί να αγοράζουν και 100.000 εμφανίσεις. Μα ήδη έχουν καρποθεί ένα τεράστιο ποσό οι μπακς από τις φανέλες που πουλάνε στην Κίνα. Απλά, αν γνωρίζετε, τα παπούτσια φοράει όλη η εθνική ομάδα, είναι δημιούργημα εταιρείας του Αντετοκούμπο. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή το marketing που χτίζεται γύρω από ένα ίδαλμα, από ένα αστέρι που λάμπει, είναι τεράστιο. Σωστά. Απλά μπασκετικά η μεγάλη διαφορά είναι ότι όταν παίζουν αγώνες στο NBA και μαρκάρεις, εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν να κολλήσεις το γόνατό σου πάνω στο γόνατο του αντιπάλου ή να κολλήσεις τον αγώνα στο στομάχι ή στη μέση του αντιπάλου. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να μην προστατεύσουν. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που αντιμετωπίζεται. Όταν ο Γιάννης θα έρθει στην Ευρώπη και θα τους δει 5-5 να κάθονται κάτω από τα 6-75 να τον περιμένουν με ανοιχτά χέρια και ξέρει ότι κάθε αγώνας ή κάθε γόνατο θα πέσει πάνω του, δεν είναι ότι προστατεύει τον εαυτό του, είναι ότι αντικειμενικά δεν μπορεί να τους περάσει. Εκεί βρίσκει ανοιχτό γήπεδο. Η Ελλάδα δεν του δίνει αυτή τη δυνατότητα γιατί είναι διαφορετική νοοτροπία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μισό λεπτό. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι οι εμφανίσεις του Γιάννη ή μέχρι τώρα ναι. οφείλονται καθαρά στον τρόπο που γίνονται, που παίζεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ ή στο ότι κάνει κάποια λάθη και ο προπονητής της εθνικής ομάδας? Γιατί εγώ πιστεύω... ο προπονητής έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Έχει χρόνια που ασχολείται με το συγκεκριμένο χώρο. Έχει δουλέψει με παιδιά νεαρής ηλικίας. Στο γυναικείο μπάσκετ, ναι, αλλά όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ναι, επίσης δεν είναι και ενεργός. Δηλαδή δεν είναι ότι το χειμώνα προπονεί μια ομάδα. Οπότε πιστεύω ότι παίζει και αυτό το ρόλο της. Αυτό που έκανε το λάθος στο συγκεκριμένο αγώνα είναι ότι χρησιμοποιήθηκε και στα τελευταία φιλικά του Ακρόπολης πολύ ψηλό σχήμα. Δηλαδή, στο πολύ ψηλό σχήμα, το τριάρι κατεβαίνει και παίζει δύο, το πεντάρι παίζει, ο σέντερ παίζει τεσάρι και έρχεται και μπαίνει στην πεντάδα ακόμα ένας εξίσου ψηλός. Όταν όμως πήγε να το κάνει απέναντι στους Βραζιλιάνους, οι Βραζιλιάνοι δεν είναι μικρόσωμοι, η πεντάδα ήταν αρκετά... Δεν διαφωνώ, έχω όμως μια ένσταση πάρα πολύ σημαντική. Η βασική μας αρετή είναι η άμυνα. Όταν λοιπόν έχεις τη μεγαλύτερη ζημιά σου από έναν 37χρονο σαν τον Βαρεχάου και τα βάζει με τέτοια άνεση σαν να κάνει περίπατο το σπίτι του, το λάθος είναι πρώτα δικό σου. Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος όμως δεν είναι τυχαίος. Έχει πάρα πολλά χρόνια στο NBA, έχει πάνω από 10 χρόνια συμβόλαιο και όχι σε ομάδες που τελείωναν στις τελευταίες θέσεις. Ναι, αλλά εγώ έβλεπα... Από καβαλής, δηλαδή έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δεν αμφιβάλλω για την αξία του καλαθοσφαιριστή, παρότι τον συχαίνομαι από τότε που τραυμάτισε όπως τραυμάτισε το Ζήση. Για τον τρόπο που το χτύπησε. Αν θυμάστε την φάση της Σαϊτάμα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στις προσπάθειες που έκανε για να τελειώσει τις φάσεις, δεν υπήρχε ο παίκτης ο οποίος προσπαθούσε να λιώσει το σουτ. Τα έκανε ελεύθερος. Τα λέει η app, όλα τα drive, τα έκανε ελεύθερος. Αυτό είναι που με ενοχλούσε περισσότερο. Ναι, απλά... ο τρόπος που αντιμετώπισε ο προπονητής της Βραζιλίας και φάνηκε μετά και από τις δηλώσεις του, όλοι το ρώτησαν πώς αντιμετώπισε τον Γιάννη. Αυτός μετά απάντησε, εσείς λέει νομίζετε ότι όλοι θα εστιάσουν πάνω στο Γιάννη. Αυτό λέει κάνει κακό σε εσάς και καλό στους υπόλοιπους. Εμένα με ενδιέφερε λέει να καταλάβω ποιο είναι το παιχνίδι του Σλούκα, ποιο είναι το παιχνίδι του Καλάθη και ακριβώς. Ποιο είναι το παιχνίδι όταν παίζουν και οι δύο μαζί. Ακριβώς. Για να καταλάβετε την διαφορά και πόσο λάθος είναι η προσέγγιση, έχει γίνει σήμερα δώρος με έναν δημοσιογράφο στην Αμερική που έχει σχολιάσει το Twitter τον προπονητή της Ελλάδος. Και λέει, και ταυτόχρονα όμως σχολιάζει και για τη διάρκεια του αγώνα. Όταν ο Πίδας έφαγε το τρίποντο και ισοφαρίσαμε, λέει πόσο λατρεύω αυτό το παιχνίδι αντί να πασάρω στον ελεύθερο Γιάννη κάποιο τυχαίο. Παίρνει τρίποντο και ισοφαρίζει. Δηλαδή όλη η ατμόσφαιρα είναι πάνω στο Γιάννη. Ναι, αλλά δεν το λες τυχαίο το πρίτες, μέχρι τώρα είναι... Ναι, δεν είναι τυχαίος παίχτης. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα του Γιάννη. Είναι mind games που έκανε ο προπονητής των Βραζιλιάνων και σίγουρα ήταν ο βασικότερος λόγος που χάσαμε, το ότι υπήρχε διαφορά στους δύο πάγκους.
Και είναι και λίγο, δηλαδή, όλη η ομάδα φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είτε είναι τα πολλά τα παιχνίδια που έχουν οι Ευρωπαίοι παίχτες. Αλλά π.χ. και η Σερβία έχει και Θέλω να πιστεύω ότι είναι απλά μια κακή παρένθεση. Και ότι δεν είναι ότι δεν είναι καλή η εθνική μας. Είναι πολύ καλή. Ναι, το κακό είναι τώρα απλά ότι με αυτή την εξέλιξη έχει μπλέξει πολύ άσχημα. Γιατί τώρα στην επόμενη φάση... Θα το ξέρουμε μέχρι το Σάββατο. Αλλά έχει πάλι όμιλο. Εκεί τώρα πρέπει να νικήσει τους πάντες για να μπορεί να είναι σίγουρο ότι περνάει. Αν δεν καταφέρει να νικήσει έστω και έναν, ακόμα και συνδυασμό αποτελεσμάτων, δεν περνάει. Δηλαδή, σωστά μιλάς. Περιμένουμε σωστά να μιλάς. Χάσουν όλοι οι υπόλοιποι για να περάσει η εθνική. Σωστά. Όχι, πρέπει να κερδίσουμε εμείς. Ναι, και πρέπει να τους κερδίσουμε όλους. Δηλαδή και να κερδίσουμε και τους Αμερικανούς και οι Βραζιλιάνοι να μην συνεχίσουν να κερδίζουν. Συγγνώμη, ας κερδίζουν, δηλαδή, άμα τους κερδίσουμε όλους εμείς. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο έτσι προς τα διάφορα προσάιτ που αν τους κερδίσουμε όλους πάλι νομίζω και έρθουν οι σωστοί συνδυασμοί σε άλλους αγώνες πάλι νομίζω. Κύριε μου, χάνοντας με ένα πόντο μόνο από τους Βραζιλιάνους, αν κερδίσουμε και τα τρία παιχνίδια, περνάμε. Το έχω μελετήσει το σενάριο. Δεν υπάρχει σενάριο να αποκλειστούμε. Και σε τριπλή ισοβαθμία, από τη στιγμή που κερδίζουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να αποκλειστούμε. Να είστε καλά. Έγινε, σας. Παρακαλώ. Τι καλά να είμαστε, ρε κόκκινε. Τι πήρες εσύ, γι' αυτό ξαναπέσανε οι γραμμές. Δέκα λεπτά περιμένουμε. Και πώς πέσανε οι γραμμές. Άντε σε παρακαλώ, πλάκα με κάνεις τώρα. Έλα να ακούσουμε. Έβγαλα. Μάλλον ποιος βγήκε για να τον ακούσουμε. Εσένα, σε πήρα από τηλέφωνο να σε βγάλω. Εσύ άλλο λέω, πήρα εγώ για να πω την άποψή μου, αλλά όχι 10 λεπτά να περιμένω. Εντάξει, δεν πάει με άνθρωπος, δεν έχει άποψη. Έτυχε. Λοιπόν, ούτως ή άλλως δεν έχει άλλες γραμμές, μίλα ελεύθερα. Άνετα. Ελεύθερα, θα πω μια κουβέντα. Τώρα... Ο Μόγκολος γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να δούμε, είναι καλά, δεν είναι καλά, τι γίνεται ρε. Καλά είναι, ανεβάζει φωτογραφίες στο Instagram, το βλέπω, μια χαρά είναι. Αν τη φωτογραφία θέλω να τον ακούσουμε στο τηλεφώνο κερδί. Πώς το είπες το τελευταίο? Άστο τώρα. Πώς το είπες το τελευταίο? Τηλεφώνο κερδί. Τηλεφώνο κερδί. Ναι. Αυτό τι είναι, το κινητό τηλέφωνο στα τουρκικά? Είναι αλλιώτικο. Δεν μου λες, για το Μελιόπουλο τι έχεις να πεις? Άσε τώρα Μελιόπουλο και Πετρόπουλο. Όχι, τι έξερε. Κάτσε, πατέρα, εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται. Η Λολή τι κάνει? Έχω και να τη δω. Μάλιστα. Θα παρακαλέσω πολύ. Ναι. Τον Κωνσταντίνο Ρατόπουλο, ναι, να τον ακούσουμε. Ζει, δεν ζει. Περνάει καλά, δεν περνάει καλά. Και ζει. Και ζει και περνάει καλά. Και σου... Όχι, να τον ακούσουμε στο τηλέφωνο. Δεν μπορεί να δεν πιάνει το τηλέφωνο από εκεί. Και τι να κάνω, το ανοίξω το τηλέφωνο. Άλλο, εγώ το λέω για να ακούσει. Ναι, καλά κάνεις. Το λέω, εντάξει. Να του, δηλαδή αυτά που ακούς δεν σ' αρέσουν μέχρι τώρα. Κι ανώ. Εδώ ό,τι ακούς δεν σ' αρέσει. Όχι, άμα δεν είναι ο Μόγκολος δεν γουστέρνω εγώ. Δεν γουστέρνω. Καλά, χτες εσύ μας έπλεξε το εγώ με εδώ πέρα, είπες τέτοια εκπομπή δεν έτσι. Για τον άνθρωπο εκείνο που πήρες, ναι, που ήρθε κοντά σου, ναι. Ναι, δεν είπα εγώ, ίσα-ίσα εγώ θα κάνω και αίτηση στον Αδρώνη να τον πάρει. Να έρχεται εκεί που και πού να ακούμε. Ναι. Δεν το είπα. Φωνάξα. Είπα εγώ όχι. Άρα πράγμα. Όχι να σε φάει και να είναι φαρμακερή. Γεια σου. Α, με την καλή την κουβέντα. Ζητάει ο 822 να πω τελικά αποτελέσματα στο μπάσκετ. Και αφού δεν είναι γραμμή να το πω. Να πω καταρχήν ότι 3 και 21 πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου Ιταλία-Σερβία είναι στο 53-59. Το παλεύουν οι Ιταλοί. Έκανε ένα κρεσέντο με τρίποντα και μειώσανε στους δύο πόντους, αλλά τώρα είναι και πάλι διαφορά στους 6. Λοιπόν, είχαμε Αγκόλα Φιλιππίνες 84-81 διπλό για το στοίχημα. Ακτή Ελευθερωτού Πολωνία 63-80 διπλό για το στοίχημα. Πουέρτο Ρίκο Τινησία 67-64 άσορ για το στοίχημα. Κορέα Νιγηρία 68-108 διπλό για το στοίχημα. Σε εξέλιξη Ιταλία Σερβία 53-59, Βενεζουέλα Κίνα 33-23, Ρωσία-Αργεντίνη 17-12, Ισπανία-Ιράν 19-21. Χάνει η Ισπανία από το Ιράν έστω και για μία περίοδο. Αυτό κι αν είναι είδηση. Αυτό θέλω να μάθω. Πόσο μπορεί να δίνει στο στοίχημα, ρε σύ. Έστω και για μία περίοδο να χάνει η Ισπανία από το Ιράν. Πφ.
Ποιο είναι ρε φίλε, πλάκα μου κάνετε τώρα. Φίλε μου, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος τύπου καμιάς ομάδος, ούτε εκπρόσωπος τύπου κανένας προπονητή. Απλά λέω και το ξαναλέω. Και κατάλαβε το. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ψωμί η ανακοίνωση του Παντελίδη. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα έχω δίκιο, έχω άδικο, θα φανεί στο χειροκρότημα. Κάτσε να ολοκληρωθεί η παραίτηση την οποία έθεσε στη διάθεση της διοίκησης, να τελειώσει και από εκεί πέρα μιλάμε. Φίλε μου, τη γνώμη μου για τον Ηρακλή την έχω πει χιλιάδες φορές και επειδή έχω την ίδια αγωνία με σένα, πιστεύω ότι αυτή η λύση η οποία προκρίνεται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να στηριχθεί από ένα πολύ δυνατό οικονομικά παράγοντα. Και δεν ξέρω αν είναι ιδανικότερη. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να σε ακούτε. Ήθελα να μιλήσω λίγο για την εθνική. Να μιλήσετε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι παίξαν πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Πολύ ωραίο. Αυτός ο παίκτης που είναι 36 χρόνια, 37, πώς είναι, πώς το λένε αυτό. Ο Βαρεχάου, 37. Ο Βαρεχάου, μπράβο, είναι 37. Ρε φίλε, εντάξει, δεν παίζεται ο άνθρωπος. Δεν παίζεται με τίποτα. Από όπου και να το έκανε το χέρι του, έμπαινε μέσα. Γιατί έβλεπες πολλές φορές προσπάθεια ανακοπή. Είδα και με τον... Αντιδόκου. Και είδα και με τον... Είδα. Ανακοπές που μπορούσα να τον κάνω. Ο άνθρωπος ήταν πολύ απλός. Πάρα πολύ απλός. Ακριβώς. Εγώ έβλεπα ότι πολύ απλά και όμορφα άφηνε την μπάλα στο καλάθι. Έκανε. Έκανε. Ναι. Δεν έβλεπα χεράκια. Δεν έβλεπα χεράκια να πάνε να κόψουν την μπάλα να το δώσουν. Θα μπορούσαν τα χεράκια να τα κόψουν. Ρε φίλε, αν δεν προσπαθήσεις. Θα μπορούσαν τα χεράκια να τα κόψουν. Αν δεν προσπαθήσεις. Δεν είναι. Δεν μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Φίλε μου, να σου πω κάτι, Παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι προσπάθησαν οι δικοί μας, αλλά δεν τα κατάφεραν. Άρα δηλαδή λες ότι η διαφορά όλη στο παιχνίδι ναι. Έγινε από το Βαρεχάου και στο ότι δεν βρήκαμε λύση. Ναι. Έτσι λέω, έτσι πιστεύω. Τι να σου πω τώρα. Τι δηλαδή, για να χάσεις δεν πρέπει να κάνεις κάτι λάθος. Δηλαδή, θεωρείς ότι η Βραζιλία είναι καλύτερη από την Εθνική Ελλάδος. Όχι. Άρα κάναμε, όχι, το δηλώνω. Άρα κάναμε λάθος. Ναι, αλλά πέσαμε όμως σε ένα παίχτη που και από το σπίτι του να πέταγε την μπάλα, όπως κάνει τη διαφήμιση που λέτε την τέτοια, θα το βάζε μέσα. Ναι, γι' αυτό επαναλαμβάνω και δεν θέλω να γίνω μη κουραστικός, ότι όχι, ο τρόπος αντιμετώπισης του αποδείχθηκε λάθος. Έπρεπε ο προπονητής, ο οποίος δείχνει ναι. ότι μάλλον δεν το έχει, να βρει μία φόρμουλα, να βρει έναν τρόπο, ώστε να το μαρκάρουν και να μην βάζει με τόσο εύκολο το καλά. Φίλε μου, επειδή δεν ξέρω εγώ βλέπω μπάσκετ, μου αρέσει το μπάσκετ, αλλά δεν κάθομαι να... δεν είμαι πορωμένος, πώς το πω. Αυτός ο παίκτης πού παίζει? Στο NBA. Α, μάλιστα. Είναι ο παίκτης ο οποίος είχε τραυματίσει τον Νίκο Ζήση στη Σαϊτάμα στην Ιαπωνία πριν από 12 ή 13 χρόνια. Αυτός κουνιέται από τη θέση του. Ρε φίλε, εδώ κουνιόταν ο Τσατσένκο. Το θυμάσαι του Τσατσένκο? Ναι. Εδώ κουνιόταν ο Μουρεσάν. Το θυμάσαι το Μουρεσάν? Ναι, πόσο το θυμάμαι το Μουρεσάν. Δεν θυμάμαι ρε, πλάκα με κάνει. Εδώ κουνιότανε ο Σακίλ Ονίλ. Και δεν θα... κουνήθηκε στο παιχνίδι μας, κουνήθηκε από τη θέση του. Μα αυτό είναι το λάθος, ρε φίλε. Γι' αυτό αυτή είναι η ένστασή μου η μεγάλη. Ότι καταφέραμε ναι. να μην τον κουνήσουμε. Ναι, δεν θέλω να πω το άλλο γιατί θα με κόψεις. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, έγινε φίλε. Έγινε, ευχαριστώ. Δώσε ένα λεπτό κι άλλο ναι, για να μην περιμένει. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, δεν παίζει στο NBA ο Βαρεχάου. Έπαιζε παλιά. Έχει δύο χρόνια που έχει φύγει στη Βραζιλία. Οκ, δεκτό. Και δεν έχει και συμβόλαιο, να ξέρεις. Πλά, αυτό μόνο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Κι άλλοι παίκτες υπάρχουν στο παγκόσμιο που δεν έχουν ομάδες, ε. Ναι, αρκετοί είναι. Αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πάει, δηλαδή λείπουν πολλά αστέρια από αυτό το παγκόσμιο.
Ναι, ναι. Δηλαδή το μεγαλύτερο αστέρι του παγκοσμίου κυπέλου είναι ο Αντετοκούμπο. Χάθηκε ο φίλος. Λοιπόν, όπως χάνεται και η Ιταλία από την εξαιρετική Σερβία για άλλη μια φορά, στο 54-64 το παιχνίδι. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώνουμε, καθώς είμαστε δευτερόλεπτα πριν από το ρολόι να δείξει 4. Ο Αχίλλιος Έξαρχος περιμένει να εκφωνήσει τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά έχουμε τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη και την Τάνια Δήμου. Να είστε καλά. Πρώτο Θεός, τα λέμε αύριο.